Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και στη σύνδεσή μας με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Από τις δηλώσεις Σόιμπλε θα ξεκινήσω, κύριε πρόεδρε, και από το θέμα του χρέους. Και το ερώτημά μου είναι, πρώτον, αν βλέπετε να δικαιώνονται αυτές οι δηλώσεις Σόιμπλε, αν βλέπετε δηλαδή ότι η χώρα θα αναγκαστεί να προβεί σε νέο δανεισμό, με συνέπεια να υπάρξουν και νέα μέτρα, και ακόμη αν είστε διατεθειμένοι, το κόμμα σας, να καθίσετε στο τραπέζι μαζί με τα άλλα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση, να χαράξετε από κοινού μια εθνική γραμμή για το θέμα της απομείωσης του χρέους. Καταρχήν, για το θέμα των δηλώσεων Σόιμπλε στο Focus, επιβεβαιωθήκαμε. Επιβεβαιωθήκαμε ακόμα μια φορά όταν είπαμε ότι η πολιτική η οποία ακολουθείτε, η πολιτική δηλαδή της εσωτερικής υποτίμησης, οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση, οδηγεί σε περαιτέρω ανεργία, δεν φέρνει αυτό που είπε το πολυπόθητο κύριο Οικονομόπουλος, και θέλω να μείνουμε μετά σε αυτό που σας απαντήσω, στο πώς θα παράγουμε λύση, και άρα φέρνει νέα μέτρα, νέα δάνεια και νέα υποταγή της χώρας στη λογική του αγγλικού δικαίου της και της παραχώρησης εθνικού πλούτου και από τον δημόσιο πλούτο αλλά και από τον ιδιωτικό πλούτο. Το δεύτερο, εάν θα κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Εδώ άκουσα προηγουμένως και κυβερνητικούς να λένε, να παραδέχονται μάλλον, ότι το χρέος αυτό δεν είναι εξυπηρετήσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είπε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι για να μιλήσεις για την ικανοποίηση μιας υποχρεώσεως, θα πρέπει αυτό να είναι βιώσιμο το χρέος. Δηλαδή θα πρέπει να μπορεί κάποια στιγμή να το αποπληρώσει το κράτος, οι πολίτες. Αυτό το χρέος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν είναι βιώσιμο και απαιτείται ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση και μάγοι να αναλάβουν την κυβέρνηση που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος. Παράλληλα, η έλλειψη παραγωγής... Θα καθίσετε παραγωγής, στο ίδιο τραπέζι με τα άλλα κόμματα να τα συζητήσετε αυτά? Αυτό είναι το ερώτημα. Το τραπέζι που συζητούν στις δημοκρατίες είναι η Βουλή. Και στη Βουλή ανεξάρτητοι Όχι, υπάρχει Έλληνες, και το τραπέζι του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα μπορούσε να σας καλέσει τους αρχηγούς όλων των κομμάτων με θέμα αυτό, να υπάρξει μια εθνική γραμμή για το χρέος. Εάν αυτό δεν γίνει μέσα στη Βουλή, που είναι κατά το Σύνταγμα ο χώρος που θα πρέπει να συζητούνται αυτά και δημόσια, διότι πρέπει να ξέρει και ο ελληνικός λαός το τι συζητούμε, να σας πω ότι και μια συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ήταν κάτι που δεν θα λέγαμε όχι στο να καθίσουμε στο τραπέζι. Αλλά αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητούνται στη Βουλή για να τα γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αλήθειες εντός εισαγωγικών, οι οποίες δεν λέγονται πουθενά. Ο κύριος Τουρνάρας, όταν πέρσι τον Ιούνιο τον ρώτησα εάν θα πληρώσει ακούρευτα ομόλογα την επομένη, θυμάστε ότι μου απάντησε: δεν θέλω να σας απαντήσω, δεν σας απαντώ. Πληρώνονται κάθε χρόνο 18 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακούρευτα ομόλογα, τα οποία τα έχουν αγοράσει κερδοσκόπηση το 20% της αξίας. Αυτά πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Όπως πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πού πηγαίνουν τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Πού έχουν πάει τα 100 δισεκατομμύρια που δεν ξέρει κανείς που είναι? Θα πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια. Τώρα, εξελέγει θέλω... η συνάδελφός σας ευρωβουλευτής, η κυρία Σπυράκη. Και εγώ της έχω με καλή πορεία στην Ευρωβουλή. Πρώην συνάδελφος. Θα σας θυμίσω ότι στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας είχε ομολογήσει σε μία συνέντευξη ότι είχε το ρεπορτάζ ότι ήρθαν μετρητά μεταξύ των δύο εκλογών. Τέτοιου είδους μετρητά δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα ούτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε στο κρατικό προϋπολογισμό, ούτε σε κανένα λογαριασμό. Τι μετρητά ήταν αυτά, πού πήγαν, ποιος τα πήρε, πού φαίνονται? Εδώ λοιπόν υπάρχουν ελλειπή στοιχεία για να συζητήσουμε για το πραγματικό χρέος και για το πώς η εθνική οικονομία πρέπει να φύγει. Το δεύτερο, το θέμα το ποια μέτρα μπορεί να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, τα δύο πρόσωπα, δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο, διότι προσωπικά οι ίδιοι δεσμεύονται έναν των δανειστών. Τι εννοείτε? Μία λύση για την παραγωγή, εννοώ ότι έχουν υπογράψει προσωπικές επιστολές. Ο ένας τότε ως κυβέρνηση και ο άλλος ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και το θέμα της υψηλής φορολογίας, το οποίο είναι κατά την δική μας άποψη ο κύριος λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, είναι κάτι που δεν τολμούν να το συζητήσουν. Έχουμε 26% φορολογία στις επιχειρήσεις και 45% στα φυσικά πρόσωπα. Όταν στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία, η φορολογία κυμαίνεται στο 10%.
πώς θα υπάρξει ανάπτυξη. Πρέπει να είναι τρελός κάποιος για να επενδύσει σε αυτή τη χώρα με 26% φόρο στις επιχειρήσεις και να μην μεταφέρει την έδρα του στη Βουλγαρία. Τώρα, πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, κάτι. Άρα λοιπόν, για να κάτσουμε στο τραπέζι, ναι, θα πρέπει να υποθεί πρώτα η αλήθεια στη Βουλή, όπως προβλέπεται από μια δημοκρατία. Και το δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε εθνική πολιτική. Εθνική πολιτική με κάτοικο στο Υπουργείο Εργασίας, στο γραφείο 811, του ειδικού απεσταλμένου του Δούνου του, που δίνει εντολές στον Υπουργό, δεν υπάρχει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, ναι, ο συνάδελφος, ο κύριος Μητρόπουλος που παρίσταται εκεί, απεκάλυψε την έλευση ενός επιτρόπου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που εγκαταστάθηκε στο γραφείο 811, στο γραφείο εργασίας, όπου θα είναι και εκείνος που θα χαράσει την πολιτική του Υπουργείου της Εργασίας. Έχουμε απώλεια της ελληνικής κυβέρνησης. Και κατοικοεδρεύει στο Υπουργείο αυτό. Κατοικοεδρεύει στο Υπουργείο. Πίτερ Ράτκλιφ, μάλιστα. Βεβαίως. Και τι κάνει μέσα στο Υπουργείο. Θα τελειώσει ο κύριος Πρόεδρος. Ναι. Είναι όπως και οι υπόλοιποι επίτροποι, οι οποίοι δίνουν εντολές και οι υπουργοί εκτελούν. Μάλιστα. Δεν έχουμε μία εθνική κυβέρνηση σε μία εθνικά ανεξάρτητη χώρα, όπου μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και να ασκήσει πολιτική. Έχουν δεχθεί την υποταγή σε κάποιους ξένους που έρχονται. Εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έχουμε το παράδειγμα του Προέδρου των Επιμελητηρίων, που είπε ότι του ζήτησε ο Πρωθυπουργός να παρεύει στην κυρία Μέρκελ για να του επιτρέψει να νομοθετήσει στη χώρα του για τα επιμελητήρια. Αυτό δεν είναι παράδειγμα μιας εθνικής κυρίαρχης χώρας που μια κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του τόπου και των πολιτών. Τώρα, για να καταλάβω, με βάση αυτά που μου λέτε, επομένως, θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι ανεξάρτητοι Έλληνες να είναι τμήμα μιας προεδρικής πλειοψηφίας τον επόμενο Φεβρουάριο. Ο κύριος Κουίκ σας απάντησε σαν εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων στη ραδιοφωνική. Ότι θα αποφασίσει το συνέδριό σας. Ότι θα αποφασίσουν τα κομματικά σας όργανα. Σας είπε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς και η πολιτική άνοιξη, δίνοντας ζωή στην κυβέρνηση Παπανδρέου, στην εκλογή Στεφανόπουλου. Εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε μία εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας προκειμένου να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση στη ζωή. Όποιο πρόσωπο και αν προταθεί. Όποιο πρόσωπο και αν προταθεί. Ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό είναι πρόσωπο που πολιτικά το συμπαθείτε, να το πω έτσι. Είναι ξεκάθαρο, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο αυτό. Διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ή μάλλον μπορεί να κάνει. Πράγμα που δεν κάνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να αρνηθεί να τις υπογράψει. Γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι για έκτακτες περιπτώσεις. Δεν είναι για να περάσουμε όλη την ομολογία που δεν μπορεί επομένως, να περάσουμε. Επομένως, μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, πως όποια υποψηφιότητα κι αν προταθεί, δεν πρόκειται να την ψηφίσετε. Προκειμένου να καταθέσει η κυβέρνηση αυτή και να συνεχίσει το έργο που για μας είναι καταστροφικό. Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, σας παρακαλώ, αφορά τις αιτίες της μεγάλης πτώσης που είχε το κόμμα σας σε αυτές τις εκλογές. Απώλεια του 50% της εκλογικής σας δύναμης από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Ποιες είναι οι αιτίες, πού καταλήγετε? Κύριε Χατζηνικολάου, πριν από λίγες ώρες πήρα στα χέρια μου μία έρευνα, την οποία ζητήσαμε από όλα τα exit poll τα οποία έχουν γίνει και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, όπως και κάποιες ποιοτικές έρευνες. Καταρχήν θα σας πω ότι το 95% των κομμάτων στην Ευρώπη έχει απώλεια σε σχέση με τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Οι απώλειες που είχαμε ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν της τάξης του 16,3% προς το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι υπήρξαν πολλοί που ψηφίζαν ανεξάρτητους Έλληνες αλλά θέλοντας να ανατραπεί η κυβέρνηση πιστέψανε τον κύριο Τσίπρα που τους είπε ότι ελάτε να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά. Και αυτό κυρίως στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια όπου στο καφενείο μέσα το στοίχημα ήταν ποιος θα ήταν πρώτος. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ήταν πολύ μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μία απώλεια της τάξης του 8% προς τη Χρυσή Αυγή. Διότι η οργή ιδιαίτερα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας από την εξαθλίωση την οποία έχουν υποστεί οδηγεί στη λάθος επιλογή να πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο δεν εγώ έχει ρωτώ καμία τι κάνατε σχέση. Εσείς λάθος. Θα σας απαντήσω. Σας απαντώ καταρχήν που είχαμε τις διαρροές. Και το τρίτο, είχαμε μία διαρροή τάξη του 16,9% σε μικρότερα κόμματα.
Και δεν εννοώ τα κόμματα τα οποία, τα 5-6 πρώτα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του λαού, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς κάναμε λάθος πρώτα απ' όλα στο ότι πράγματι στην πόλωση την οποία έγινε, μιλήσαμε για δημοψήφισμα. Δηλαδή, οξύναμε, αν θέλετε, αυτήν την, τον διπολισμό τον οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς εις βάρος μας. Και το δεύτερο, το λάθος που κάναμε, είναι ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα από τα μέσα που κατήχαμε να περάσουμε το πρόγραμμά μας. Το οποίο χαίρομαι που το γνωρίζετε και ξέρετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που μπορεί να βοηθήσουν. Θα σας πω ότι με 52.000 ευρώ από τα 7 εκατομμύρια της κρατικής επιχορήγησης, τα οποία δεν τα πήραμε καν, εκλογές δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχαν πολλά εκλογικά κέντρα που δεν υπήρχαν καν ψηφοδέλτιά μας. Η παρουσία μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν σε περιορισμένους σταθμούς, οι οποίοι μας αποδεχθήκαν να πούμε και εμείς την άποψή μας. Σε μεγάλους σταθμούς. Στην τελευταία εβδομάδα αποκλειστήκαμε από τα πάνελ. Το σποτ το οποίο στείλαμε, θα σας πω ότι για μια εβδομάδα δεν έπαιξε, διότι έτσι κρίνανε οι νομικοί των καναλιών και αναγκαστήκαμε να πάρουμε ειδική απόφαση του Προέδρου του ΕΣΟΡΟΥ που υποχρέωναν τα κανάλια να το παίξουν. Ο πόλεμος ήταν μεγάλος και ο πόλεμος είναι ξεκάθαρος, κύριε Χατζηνικολάου, και εγώ λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Μήπως ήταν λάθος και το πολιτικό φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ? Το πολιτικό φλερτ δεν υπήρξε ποτέ. Πώς δεν υπήρξε? Εμείς πάντα βάλαμε τις πρώτες γραμμές. Μέχρι συνάντησή σας με τον κύριο Τσίπρα είχε γίνει. Δεν θα συναντηθώ με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό λέω. Θα συναντηθώ με τον πολιτικό φλερτ. Γινόντουσαν συζητήσεις για το ενδεχόμενο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας. Ερωτήσεις, συνεντεύξεις, απαντήσεις κλπ. Τα θυμούμε δεν πολύ υπάρχει, καλά. Να σας απαντήσω. Δεν υπάρχει ούτε μία συνέντευξη, είτε δική μου είτε στελέχους των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που να μην μιλάνε για τις κόκκινες γραμμές. Πρώτα απ' όλα στα εθνικά θέματα, οι οποίες είναι απαράβατες για μας. Δεν υπάρχει συνέντευξη είτε δική μου είτε στελέχους των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που να μιλάει τη διαφορά μας στο πρόεδρε, θέμα των λαθρομεταναστών. Κύριε Πρόεδρε, το 90% των στελεχών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς. Μήπως λοιπόν ενόχλησε την εκλογική σας βάση το ότι κάνατε συζητήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ? Και γι' αυτό ψηφίζαν ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό ρωτώ, διότι δεν ξέρω. Προς τα εκεί πήγαν. Μήπως τους στείλατε συστημένους με τις συζητήσεις αυτές? Η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, μήπως ότι πήγαν κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία υπήρχε η προσπάθεια να μας ταυτίσουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που δεν ισχύει. Έχουμε πολύ διαφορετικές πολιτικές. Ακόμα και στην οικονομία, στη φορολόγηση, στη λαθρομετανάστευση. Εμείς μιλάμε για αναστολή του Δουβλίνου 2, ακόμα και τη συνθήκη Σέγγεν, να χρειαστεί. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση στα εθνικά θέματα, την οποία δεν τη διαπραγματευόμαστε. Και για το όνομα της Μακεδονίας και για τη Θράκη, που δυστυχώς και εκεί επιβεβαιωθήκαμε. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι σε έναν επόμενο ενικό θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια συζήτηση για το τι έγινε στη Θράκη. Σύμφωνα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που έγινε στη Θράκη. Για τα θέματα ελληνοτουρκικά και βεβαίως για τα θέματα εγώ ευρωπαϊκά. Αυτό που ρωτώ είναι μήπως θα ήταν καλύτερη πολιτική συμμαχιών, λέω για παράδειγμα, να λειτουργήσετε σαν η αντιμνημονιακή φωνή της κεντροδεξιάς. Και επομένως θα ανέμενε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο ο προνομιακός συνομιλητής σας έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να προσπαθείτε αυτήν να πιέσετε προς μια οι κατεύθυνση. Οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας εννοείται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία υπό το Σαμαρά δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Σας λέω λοιπόν να σας βγάλω και μία είδηση. Στις 14 και στις 15... Που σημαίνει ότι αν ήταν άλλη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αυτό μου ακούγεται λίγο σαν προσωπική βεντέτα με τον Σαμαρά. Δεν είναι θέμα προσωπική βεντέτα. Ο κύριος Σαμαράς άλλαξε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έγινε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος όταν έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, μίλησε για την Ευρώπη των Εθνών Κρατών και υπερτόνισε τη σπουδαιότητα το να είναι ίση στην Ευρώπη τα κράτη και του Νότου και του Βορρά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο συνέδριο του 1974 στη Χαλκιδική είχε πει ότι τελείωσε πια ο διαχωρισμός δεξιά-αριστερά. Και θυμάστε κι εσείς από τα παλιότερα χρόνια ότι ποτέ ένας νεοδημοκράτης δεν αυτοπροσδιοριζόταν στη δεξιά. Υπήρξε ένας ευρύτερος δημοκρατικός χώρος που συμπεριλάμβανε και στελέχη και της κεντροδεξιάς, αλλά και του μεγάλου κομματιού που λέγεται κέντρο. Αυτό που αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς είχε αποκλείσει πλήρως.
Μάλιστα. Με πολιτικές και με ανθρώπους που έχει επιλέξει. Είναι εντελώς έξω από τη λογική της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή το να βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αρχηγός της νεολαίας της ΕΠΕΝ που διεδέχθηκε τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Είναι εκτός της λογικής της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή που νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα να βγαίνει αντικομμουνιστικά η Νέα Δημοκρατία φέρνοντας πάθη του εμφυλίου πολέμου πίσω στην πατρίδα μας. Σε μια εποχή που πρέπει να υπάρχει ενότητα του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να μιλάμε για τα δύο άκρα και να σπρώχνουμε στα δύο άκρα τον ελληνικό λαό. Πρέπει να ενώσουμε τους Έλληνες. Μάλιστα. Με αυτή τη λογική λοιπόν σας λέω ότι εμείς αυτό που θα κάνουμε και θα προτείνω και στην κοινοβουλευτική ομάδα την Τετάρτη και συνεχεία στο Εθνικό Συμβούλιο στις 14 και στις 15 του μηνός. Υπάρχουν πράγματι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται εκτός από τον ανεξάρτητο των Ελλήνων, διάσπαρτες, με τις ίδιες δημοκρατικές απόψεις και πατριωτικές απόψεις τις δικές μας. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είτε... είχατε κλείσει τις πόρτες σας σε όποιον ψήφισε κάποιο μνημόνιο. Υπάρχουν αυτό θα, αυτό που δεν ψηφίσαν μνημόνια. Θα επιμείνετε σε αυτό. Σε αυτό δηλαδή με αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, η πόρτα στον Πολίδωρα είναι κλειστή. Η πόρτα στον... Η πόρτα σε μια σειρά από... Ακόμη και στον Καρατζαφέρη η πόρτα. Στον Νίκο τον Νικολόπουλο ή σε άλλους. Στον Νικολόπουλο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, αυτό θα το συζητήσουμε. Μάλιστα. Και στο Εθνικό Συμβούλιο και στο συνέδριο. Γι' αυτό ζήτησα να γίνει συνέδριο. Αυτό, λοιπόν. Είναι μια κουβέντα την οποία θα την κάνουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Με δημοκρατικές διαδικασίες θα αποφασίσουμε και η άποψη δική μου και η πρόταση δική μου θα είναι να γίνει μια παστρατιά από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξεκάθαρα δεν έχουν θέση υπέρ του μνημονίου, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να συναντηθούμε για το αύριο. Μάλιστα. Και πρέπει να είμαστε μια ισχυρή δύναμη για το αύριο. Κύριε Πρόεδρε... Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πλέον μια αναδιάταξη και στην οργάνωση του κινήματός μας. Οι διαδικασίες, οι δημοκρατικές και τις άμεσες δημοκρατίας θα επανέλθουν όχι μέσω του Facebook πλέον, αλλά μέσω ηλεκτρονικών υποψηφοφοριών όλων των μελών από το ίδιο το site των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Έχω ήδη κανονίσει τις επόμενες μέρες συναντήσεις με επικεφαλής μικρότερων κομμάτων και κινημάτων που μπορούν να έρθουν κοντά μας και να ενσωματωθούν με τους Ανεξάρτητους Έλληνες ή να συμπορευτούν με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Μάλιστα. Και πρέπει, νομίζω πρέπει ότι να και προσωπικότητες οι οποίες ήρθαν στο ψηφοδέλτιό μας στις ευρωεκλογές, όπως η Ζωή Γιοργαντά, όπως ο Κώστας Ζουράρης, βοήθησαν στη δημιουργία ενός τέτοιου μετόπου. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω 10 δευτερόλεπτα για να χαιρετήσω έναν αξιωματικό που έφυγε σήμερα από τη ζωή, τον Ντάνη τον Θεοφανίδη, τον Ιωάννη Θεοφανίδη Ναύαρχο, γνωστό ως Ντάνη σε όλους μας, ήταν υποψήφιος των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε δύο ψηφοδέλτια επικρατείας και ένας άνθρωπος που στο πολεμικό ναυτικό και στα ΟΗΚ υπήρξε ένας τρίλος και που θα λείψει αρκετά την Ελλάδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Καμένο. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας. Τώρα η επιχείρησή σου μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Γιατί η υπηρεσία του ΟΤΕ, η επιχείρησή σου.gr, σου δίνει την όθηση που χρειάζεσαι, προσφέροντάς σου τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το δικό σου site. Και όχι μόνο. Αποφασίσαμε η διαφημιστική καμπάνια μας να έχει εσάς πρωταγωνιστές και τις δικές σας επιχειρήσεις. Αν είσαι ήδη συνδρομητής ή φτιάξεις τώρα το site σου μέσα από το yourbusiness.gr, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν είσαι τυχερός, θα ετοιμάσουμε για σένα μια σύντομη διαφήμιση που θα τη δει όλη η Ελλάδα. Γιατί η ανάγκη για προβολή της επιχείρησής σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News, οι μάγισσες της Σμύρνης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το αριστούργημα της Μάρας Μεϊμαρίδη. Μαζί. Μια πουτα
Η Ελλάδα του Μάρκου Βαμβακάρη. Τέσσερα CD με τα μεγάλα τραγούδια του θρύλου του ρεμπέτικου. Ακόμη, Real Taste. Δοκιμάζουμε γευστικά πιάτα του Γιώργου Γεράρδου και απογειωνόμαστε με 15 συνταγές της Μαρίας Εκμεκτσίογλου κατευθείαν από την πόλη. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Τώρα η επιχείρησή σου μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Γιατί η υπηρεσία του ΟΤΕ, η επιχείρησή σου.gr, σου δίνει την όθηση που χρειάζεσαι, προσφέροντάς σου τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το δικό σου site. Και όχι μόνο. Αποφασίσαμε η διαφημιστική καμπάνια μας να έχει εσάς πρωταγωνιστές και τις δικές σας επιχειρήσεις. Αν είσαι ήδη συνδρομητής ή φτιάξεις τώρα το site σου μέσα από το yourbusiness.gr, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν είσαι τυχερός, θα ετοιμάσουμε για σένα μια σύντομη διαφήμιση που θα τη δει όλη η Ελλάδα. Γιατί η ανάγκη για προβολή της επιχείρησής σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Σε 3-4 λεπτά έρχομαι στους πολίτες για να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να κάνουν τα δικά τους σχόλια για όσα κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα. Θέλω προηγουμένως να θέσω ένα ερώτημα που μου έρχεται από πολλές πλευρές. Εγώ τον κύριο Οικονομόπουλο τον είχα καλέσει από την περασμένη εβδομάδα για την εκπομπή αυτή, από την Πέμπτη. Δέχθηκε την πρόσκλησή μου. Σήμερα όμως βγήκε η απόφαση για την πτώχευση της εταιρείας ΧΚ Τεγόπουλος, της εταιρείας δηλαδή στην οποία ανήκει ο τίτλος της ελευθεροτυπίας, στην οποία εσείς είστε εκδότης. Και δέχομαι πάρα πολλά ερωτήματα του τύπου «Τον κάλεσε στη μέρα που πτωχεύει η εταιρεία, που δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι στην ελευθεροτυπία» και θέλω να έχω μια απάντησή σας για το ρόλο που παίζετε στην ελευθεροτυπία, το τι συμβαίνει εκεί και το τι μέλη γενέστε. Βεβαίως. Παρακαλώ για συντομία. Βεβαίως. Η ΧΚ Τεγόπουλος, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία οφείλει 84 εκατομμύρια ευρώ περίπου και έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, έχει τα λιγότερα χρέη από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες. Με 84 έχει τα 84. Λιγότερα. Αφήνω οπότε έξω τις να σκεφτούμε εκδόσεις, πόσα έχουν δείτε. Οι υπόλοιπες. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και έχει σημαντική περιουσία. Δεύτερον, αυτή η πτώχευση, η οποία πιθανολογώ γιατί δεν έχουμε δει ακόμα την απόφαση, ότι αφορά μια αίτηση που είχε συζητηθεί στις 13 Μαρτίου του 2013 και στην οποία είχαν αντιταχθεί όλοι οι πιστωτές και οι εργαζόμενοι, έχει ένα πλεονέκτημα. Προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και δίνει τη δυνατότητα για τους επόμενους 4 μήνες να υπάρξει ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο ή θα το δεχθούν οι πιστωτές,
ή θα προχωρήσει μια διαδικασία πληστηριασμών, η οποία θα ξεκινήσει μάλλον καθυστερημένα και στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς, οι πιστωτές θα πάρουν πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαν να πάρουν να λειτουργούσε η επιχείρηση. Είναι η διαδικασία του 99, κύριε. Όχι, όχι, όχι. Είναι η διαδικασία του 107. Η διαδικασία αναδιοργάνωσης. Έπρεπε να. Το ένα είναι αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος μου στην ελευθεροτυπία? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι δικηγόρος. Και μέχρι στιγμής ό,τι έχω πει το έχω κάνει. Έχω ένα μειονέκτημα, δεν το βάζω κάτω. Όταν ξεκίνησα ως δικηγόρος της κυρίας Στεγοπούλου τον Νοέμβριο του 2012, για να υποβάλω μήνυση σε κάποιους συγκεκριμένους πιστωτές της, διαπίστωσα ορισμένα πράγματα. Βοήθησα όσο μπορούσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρείας. Μερικές μέρες μετά ξεκίνησαν επαναλαμβανόμενες απεργίες. Σας θυμίζω ότι τον Νοέμβριο του 2013, του 2012, συγγνώμη, εάν κάποιος έλεγε ότι η ελευθεροτυπία θα ξανάβγαινε, θα τον θεωρούσαν τουλάχιστον ευήθη, τρελό. Εγώ λοιπόν τι έκανα? Ως δικηγόρος που εκπροσωπεί επενδυτές στην Ελλάδα, δουλειά δεν έχω εδώ και 6 χρόνια και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Σκέφτηκα λοιπόν να βάλω τα λεφτά μου εκεί πέρα που είναι η γλώσσα μου. Θεώρησα ότι είδα μια ευκαιρία. Πρώτον, μια επιχείρηση η οποία, σας θυμίζω, παρουσιαζόταν σαν την Ελλάδα, η οποία δεν θα πτώχευε, να που πτώχευσε, όπως και η Ελλάδα. Ένα βαρύ δημόσιο που λέγαν παλιά, με 1.100 εργαζόμενους, που πλέον λειτουργεί με 143 εργαζόμενους, χωρίς το πιεστήριο. Από τους οποίους όμως υπάρχουν διαμαρτυρίες. Θα σας το πω αμέσως. Καθυστερήσεις αμοιβών κλπ. Όλα στο τραπέζι. Θεώρησα ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, πρώτον, αυτή η επιχείρηση να αναζωογονηθεί και να λειτουργήσει με λογικούς όρους, ώστε να καβατζάρει τον κάβο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και να μπορέσει πια να έρθει σε μια συζήτηση για την πρόθεση ενός σχεδίου εξυγίανσης, το οποίο οι τράπεζες αναγκαστικά που έχουν το 60% των υποχρεώσεων έχουν τον πρώτο λόγο. Και δεύτερον, παράλληλα, κύριε Χατζηνικολάου, να γίνει ένα καλό σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αν επικρατήσουν λογικές πρακτικές, αν αυτές φέρουν αποτέλεσμα, τότε θα πιστούμε όλοι και το αποτέλεσμα θα είναι πολλαπλασιαστικά ωφέλιμο. Μιλάτε για τα προβλήματα των εργαζομένων. Εγώ δεν έχω δυστυχώς από πίσω μου. Πριν πάτε σε αυτά, κίνδυνος να διακοπεί και πάλι η έκδοση της ελευθεροτυπίας λόγω της πτώχευσης της εταιρείας Στεγόπουλος υπάρχει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, η οποία έχει παραταθεί εγκαίρως πριν την πτώχευση και στην οποία η εταιρεία που εκδίδει την ελευθεροτυπία χρηματοδοτεί ουσιαστικά την διατήρηση ζωντανού του τίτλου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξυγίανση. Ο τίτλος ανήκει στη Χαπατεγόπουλος. Εάν ο σύνδικος ή τα όργανα της πτώχευσης θεωρήσουν, κρίνουν ότι συμφέρουν για την αξία του τίτλου, για την εταιρεία να επιχειρήσουν να καταγγείλουν τη σύμβαση αυτή, αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, αυτό θα γίνει. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Είναι περιουσιακό στοιχείο της Στεγόπουλος ο τίτλος. Το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί πλήρως από μια άλλη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει όλο το βάρος της έκδοσης. Με πόρους ενός ανθρώπου που ούτε εκπροσωπεί κατασκευαστικές εταιρείες, ούτε εμπορεύεται όπλα, ούτε δυστυχώς για τους εργαζομένους και Καπατεγόπουλος ή ευτυχώς για την ελευθεροτυπία, έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία και το έκανε με σκοπό η έκδοση της εφημερίδας να χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τα έσοδά της. Ήμουν ξεκάθαρος. Όταν ξεκίνησε η εφημερίδα, κύριε Χατζηνικολάου, στις 10 Ιανουαρίου του 2013, εγώ είπα στους εργαζομένους ότι αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια. Έχω χρήματα μόνο για να ξαναβγεί η εφημερίδα. Θα φάω τα λυσακά μου όπως και τα τρώω για να εξακολουθεί να βγαίνει. Από τους 12, 14, 20 μήνες μισθών έχουν καταβληθεί οι 14. Έχουν πιστωθεί 3 και οφείλονται 3. Κανένας δεν θέλει να καταδολιεύσει εργαζομένους. Πρώτος από όλους έχω χάσει εγώ. Χάνω εγώ. Μέχρι στιγμής ότι το πατώκανα, θα εξακολουθώ να προσπαθώ αυτή η εφημερίδα, αυτός ο οργανισμός ενημέρωσης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι αξιόπιστος και λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις, να σταθεί στα πόδια του, εάν τώρα ένας σύνδικος πτώχευσης, ένας εισηγητής ή μια διαδικασία ή η αγορά. Σας άκουσα πριν που λέγατε πόσο πολύ πέσανε οι κυριακάτικες εφημερίδες, 550.000. Εμείς χάσαμε 3.000 φύλλα. Στις 550 έπεσαν αυτή την Κυριακή στις 490. Μια αγορά που όταν ξεκίνησε η Real News πριν από 6-7 χρόνια ήταν στο 1.200.000. Κύριε Χατζηνικολάου, όμως. Έχει πέσει τώρα κάτω από τα μισά. Η ανεξάρτητη ενημέρωση. Μιλάμε για καταστροφή δηλαδή του κλάδου. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και εγώ δεν υποστηρίζω ότι ένα μέσο ενημέρωσης πρέπει να χάνει χρήματα ή πρέπει να παίρνει δάνεια, δανεικά και αγύριστα. Αντίθετα, όλη μου πορεία μέχρι στιγμής δείχνει ότι μάλλον το αντίθετο επιχειρώ. Γιατί αυτή τη στιγμή η τρίτη όψη, η εταιρεία η οποία εκδίδει την ελευθεροτυπία, έχει δανειστεί 200.000 ευρώ, από τις οποίες έχει αποπληρώσει πάνω από τις 100. Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι ίδια κεφάλαια. Μάλιστα.
Συνεπώς, πρώτον, πρέπει να κλείσουμε την παρένθεση. Η εφημερίδα αύριο είναι κανονικά στα περίπτερα. Δεύτερον, αυτή η εφημερίδα βγαίνει κατά κύριο λόγο από τους εργαζομένους τους και με τις θυσίες τις δικές τους, πρώτα απ' όλα, τις δικές μου, αλλά είναι διάφορο για τον οποιονδήποτε άλλον, εκτός από την οικογένειά μου. Και τρίτον, ο σκοπός είναι αυτή η εφημερίδα, αυτός ο οργανισμός να εξυγιανθεί και με τον τρόπο αυτό να αποδειχθεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν λογικές πρακτικές, να διατηρηθούν θέσεις εργασίας, να φέρουμε νέα μυαλά στην Ελλάδα και κυρίως να αλλάξουμε τα λογικά. Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι οφείλουμε, εγώ παραμένω ψυχολογικά τουλάχιστον δημοσιογράφος, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι είναι κρίμα που ένας ιστορικός τίτλος όπως η Ελευθεροτυπία, που σημάδεψε με τα πολιτευτικά τα ΜΜΕ στην Ελλάδα, ζει αυτή την περιπέτεια και είναι ακόμη πιο κρίμα που εκατοντάδες συνάδελφοί μας είναι πλέον στην ανεργία. Συμφωνώ μαζί σας. Κύριε Μαχαίρα, αν δεν είχαν τραβήξει το χαλί, όχι, συγχωρήστε μου. Συγχωρήστε με τον Αύγουστο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αντιπαράθεση, γιατί μου έχουν έρθει καμιά δεκαριά μηνύματα. Όπως δεν το κάναν σε άλλους. Και σε μένα ήρθαν μηνύματα πολλά. Εγώ δεν θα βλέπα την εφημερίδα αυτή ούτε από το παράθυρο. Δεν θέλω να πω σαν τη δικιά μου. Ίσως δεν δούλεψα ποτέ στην Ελευθεροτυπία. Είχατε την τύχη να δουλέψετε σε έναν όμιλο που είχε πολύ εύρωστους μετόχους. Απλώς θέλω να καταθέσω την αλληλεγγύη μου στους εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας, οι οποίοι είναι κατά εκατοντάδες πλέον άνεργοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλοι από τους 25.000 δημοσιογράφους, κύριε Μαχαίρα, από τους 25.000 δημοσιογράφους που έχουν τελειώσει σχολές δημοσιογραφίας, αυτή τη στιγμή είναι πάνω η μισή από τους μισούς άνεργους. Λοιπόν, να κλείσουμε την παρένθεση. Αυτή. Κύριε Οικονομόπουλε, θα παρακαλέσω να κλείσει η παρένθεση αυτή, γιατί φύγαμε από το θέμα της συζήτησης. Εμείς μεταφέραμε και ο κύριος Μαχαίρας και εγώ τα ερωτήματα συναδέλφων μας και τα σχόλιά τους. Η ευχή είναι να μείνει ανοιχτή η εφημερίδα. Και η ευχή είναι να μεγαλώσει, να δυναμώσει και να μπορέσει να ξαναπάρει πίσω πολλούς από τους συναδέλφους που είναι χωρίς δουλειά. Αυτή είναι η ευχή μας. Εγώ υπόσχομαι ότι θα οργανώσουμε και μια συζήτηση για τον τύπο στο άμεσο μέλλον εδώ, όπως κάναμε στο παρελθόν για τα κανάλια. Και νομίζω πάντα καλό κάνει το να τα συζητάμε. Το να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί δεν είναι καλό. Το να τα συζητάμε κάνει καλό. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο να έχω, κύριε Λοβέρδο, πριν πάω στους συμπολίτες μας, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έκλεισε τελείως το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας από την πλευρά του. Είπε δηλαδή ότι με αυτή τη Βουλή δεν ψηφίζει όποιος και αν είναι ο υποψήφιος. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες, γιατί μιλάμε για 14 βουλευτές αυτή τη στιγμή, μειώνει κάπως τις πιθανότητες εκλογής Προέδρου το Φεβρουάριο. Πριν γίνουν εκλογές και μιλώντας με τον συνεργάτη σας, τον κύριο Βασίλη Σκουρή, μιλάω τώρα για τον Ιανουάριο. Ναι, ναι. Μετά από μια συζήτηση που είχα κάνει στη Βουλή με συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, του είπα, Βασίλη, ξέρεις, παρότι και εγώ πίστευα ότι δεδομένη στη στάση των κομμάτων δεν βγαίνει πρόεδρος, μπορεί και να βγαίνει. Και κάναμε κάποιους υπολογισμούς. Τώρα που έχουν γίνει οι εκλογές, θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και αν ο κύριος Καμένος έλεγε κάτι αντίθετο, που δεν το περίμενα, γιατί πίστευα ότι αυτή τη στάση θα κρατήσει. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για όλο αυτό το θέμα, διότι τότε που θα γίνουν οι εκλογές για τον πρόεδρο, δηλαδή κατά το σύνταγμα. Μπορεί να είναι άλλες οι πολιτικές συνθήκες. Ακριβώς, το Φεβρουάριο του 2015, πρέπει να ξέρει κανείς ποιες θα είναι οι περιστάσεις. Θα ακολουθηθεί η ίδια κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ιδιωτική οικονομία? Δεν υπάρχει μέλλον. Χρειάζονται αλλαγές. Γι' αυτό περιμένουμε και με αγωνία το καινούργιο κείμενο των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Δεν θα ακολουθηθεί. Θα γίνουν αλλαγές. Θα ενισχυθεί η ιδιωτική οικονομία. Άρα τα δημόσια ταμεία. Άρα τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα μαζί με τον ανασχηματισμό θα υπάρξει τελικά και νέο κείμενο προγραμματικών δεσμεύσεων. Βεβαίως, προφανώς. Και αυτό είναι που περιμένουμε όλοι. Γιατί η συζήτηση περί του ανασχηματισμού δεν έχει κανένα νόημα αν δεν δούμε ποια είναι η προοπτική. Έχω επανειλημμένα τα τελευταία 2 χρόνια πει. Και βέβαια το θέμα είναι από κάθε κείμενο τι επιτρέπει η Τρόικα να συμβεί. Όχι, όχι. Αν τα θέματα τα οποία μπαίνουν εκεί είναι πραγματοποιήσιμα. Φέρει πίν. Αυτό που έγινε πριν τις εκλογές. Και τώρα δεν θέλω να το πω επειδή είναι δίπλα μου ο Γεωργιάδης, αλλά είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζαμε όλοι οι Υπουργοί Υγείας πριν από εμάς, θα το αντιμετωπίζανε και μετά από εμάς χωρίς την τελευταία παρέμβαση, για τον ανασφάλιστο άνθρωπο που ερχόταν σε ένα νοσοκομείο. Όλοι κάναμε τα στραβά μάτια και αυτός θεραπευόταν. Για να καταλάβω, λέτε ότι η αλλαγή προσώπων σημαίνει αλλαγή πολιτικής. Πώς είπατε? Η αλλαγή προσώπων σημαίνει αλλαγή πολιτικής. Είπα το αντίθετο ακριβώς.
Είπα γιατί ότι για δεν κολλάει με αυτά που βοηθάζαμε και είπα, πριν για το Σόιμπλε. Δεν με ακούσατε. Ναι. Είπα το αντίθετο. Α. Είπα ότι η προϋπόθεση για να δούμε τους ανασχηματισμούς είναι να δούμε την πολιτική. Και άρα να δούμε το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας. Αν ας πούμε αυτό που έκανε προχθές ο Γεωργιάδης... Πάντως αν δεν αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση σε 2-3 βασικά θέματα... Δεν το λέω... Θα το πει. Το γεγονός δηλαδή ότι καλύπτονται... Αν δεν αλλάξει πολιτική σε 2-3 θέματα, εγώ δεν βλέπω τι μπορεί να προσδοκά από τον ανασχηματισμό. Διότι το Μέση δεν τον βλέπω στον πάγκο να κάθεται για να τον πάρει μέσα να βάλει το γκολ. Ούτε το Ρονάλντο. Ναι. Άρα χρειάζονται 3-4 βασικά. Ένα βασικό, το έχουμε συζητήσει και εδώ, είναι η κάλυψη των ανασφαλίστων. Η ιατροφαρμακευτική. Έγινε. Ένα δεύτερο είναι αυτό που έχουν υποσχεθεί για το συμψηφισμό του ΦΠΑ. Ένα τρίτο και μεγαλύτερο είναι αφού θα κάνεις το συμψηφισμό του ΦΠΑ, μην κυνηγήσεις μέχρι τότε τον κόσμο με τον εισαγγελέα και με τις κατασχέσεις. Το τέταρτο είναι οι ρυθμίσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Είμαι πρώην Υπουργός Εργασίας και ξέρω τι λέω. Αν δεν παγώσεις τις παρελθούσες, δεν έχει κανένα νόημα να ζητάς από τον άλλον να σου πληρώνει τρέχουσες. Θα σας πω ένα άλλο πολύ σημαντικό, με το οποίο δεν ασχολείστε πια κανείς και μου κάνει μεγάλη αίσθηση. Είναι η κάθαρση του δημόσιου βίου. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμα και η υπόθεση της Siemens, που είναι το πιο σκαστό και καραμπινάτο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, πάει για κλείσιμο. Ή τα δάνεια των κομμάτων. Αυτά κλείσανε. Πέρασε τροπολογία με την οποία τελειώσανε αυτά. Γιατί μην ασχολείστε, κύριε οικονομ. Κλείσανε. Όχι. Επειδή ξέρω. Οι ποινικές ευθύνες κλείσανε. Όχι για τα χρήματα του ελληνικού λαού, λέω. Για την επιστροφή των χρημάτων του ελληνικού λαού. Οι ποινικές ευθύνες κλείσανε. Για τα χρήματα. Για κάθαρση. Κλείσανε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Οικονομόπουλε. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι θέμα τιμής αυτό. Κλείσανε τα θέματα των υπαλλήλων των τραπεζών. Τα κόμματα χρωστάνε ακέραια τα ποσά που χρωστάνε και θα τα αποπληρώσουν. Θα αλλάξουν. Εγώ δεν μιλώ για αυτό. Εγώ μιλώ για τα μαύρα χρήματα που πήραν στο Ταμείο του Πασόκ, για παράδειγμα. Θα αλλάξουν αφημί. Και για τα οποία δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτε. Τα μαύρα χρήματα στο Ταμείο του Πασόκ, με συγχωρείτε, συνδέονται με σκάνδαλα, τα οποία είναι στη δικαιοσύνη και συμφωνώ μαζί σας, δεν κλείνει τίποτε. Συμφωνώ μαζί σας ότι τα θέματα ηθικής τάξης είναι κύριε πρώτα. Κύριε Λοβέρδο, κάνετε λάθος. Διαβάστε το ρεπορτάζ μας στο Κυριακάτικο, το δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν λέω ότι κλείνουν πολιτικά, προσέξτε. Λέω ότι κλείνουν δικαστικά μια σειρά από θέματα. Εγώ λέω πάντως, επειδή έχω ρωτηθεί. Διαβάστε το ρεπορτάζ. Έχω ρωτηθεί για ανήμερα των εκλογών εδώ στην εκπομπή σας για τα χρέη του Πασόκ και για το ενδεχόμενο που έβαζαν κάποιοι συνάδελφοι ότι τάχα μου το αφημί της ελιάς καλύπτει τα χρέη του Πασόκ. Είχα πει ότι αυτά είναι ψέματα. Το χρέος είναι ακέραιο και θα αποπληρωθεί. Ναι. Πάντως για τα μαύρα χρήματα που παρέλαβε ο Τσουκάτος, τα έστειλε στο ταμείο. Ο Σιμίτης δεν πήγε ούτε σαν μάρτυρας να καταθέσει. Ποιον θα αποπληρωθεί? Πού πήγανε τα μαύρα? Νομικά, τυπικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε αρχηγός κόμματος. Δηλαδή ο κ. Βενιζέλος θα πληρώσει ανάλογα, τα δανεικά του Πασόκ. Ανάλογα με την δυνατότητα που υπάρχει, αποπληρώνονται τα χρέη των κομμάτων. Και πώς, το χρέος του Πασόκ πιο συγκεκριμένα. Ποιος? Δεν έχω την. Και το πόρισμα για τα οικονομικά του Πασόκ δεν βγαίνει από το σιρτάρι κλειδωμένο. Αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω. Γιατί εγώ δεν έχω τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Σας λέω ότι όλη η φιλολογία, βουλευτή σας την ξεκίνησε και βουλευτή στη ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ τη συνέχισε. Όλη αυτή η. Απήντησα στη Βουλή και εγώ από τη δική μου πλευρά 100 φορές. Όλα τα χρήματα που οφείλει το κόμμα αυτό θα τα αποπληρώσει. Πώς? Κανένας δεν έχει πού σκοπό να κρύψει. Εκτός και αν έχει κάβα από τη Siemens, που δεν το ξέρω. Να μιλάτε καλύτερα. Δεν μιλάω καθόλου. Μιλάω πάρα πολύ λογικά. Δεν είναι στο στυλ σας αυτό. Δεν με συγχωρείτε, μα το στυλ είναι και αυτό. Βεβαίως είναι. Ό,τι έλεγα δημοσιογραφικά, κύριε Λοβέρδο. Προσπάθησα, το λέω και τώρα. Επειδή η συζήτηση αφορούσε την λειτουργία της οικονομίας, να είμαι σαφής στον κύριο Χατζηνικολάου, προσέθεσα και αυτό το θέμα και δεν θέλω να κρύβομαι για κανένα θέμα. Σας πείραξε που είπα ότι μπορεί να υπάρχουν κάβα. Αυτά τα κάβα, κύριε Κουή και τα λοιπά, είναι για άλλους χώρους. Τι θέλετε? Δεν είναι για εδώ. Και δεν αφορά μόνο το Πασόκ. Να το πείτε αλλιώς. Και δεν αφορά το Πασόκ. Κύριε Λοβέρδο, να το πείτε αλλιώς. Μια φράση ο κύριος Οικονομόπουλος. Πώς να πω, δηλαδή υπάρχουν κάποια. Η διευκρίνηση που κάνετε τώρα είναι καλή. Σε κάποιο σεντούκι. Η διευκρίνηση που κάνετε τώρα είναι καλή. Ποιο δηλαδή. Έχετε κάνει από την αρχή. Ποιο είναι αυτό που σας ενώπησε. Τελεία και Παύλα, από την πλευρά μου και να με συγχωρείτε για τον τρόπο που μιλώ. Αν φαντάζεστε ότι σας υπαγορεύω τον μια φράση λόγο. Ο κύριος Οικονομόπουλος, παρακαλώ. αλλά κύριε Κουίκ μου, μπορείτε να γελάτε, παρακαλώ, μπορείτε να μιλάτε καλύτερα. Μιλάω πάρα πολύ. Μπορείτε να γελάτε, ελάτε, παρακαλώ. Θα έχετε κάβα, ωραία, θα έχετε σε ένα σεντούκι, θα έχετε σε κάποια offshore. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουίκ. Είπατε αυτό που θέλετε και εγώ είπα αυτό που θέλω. Εντάξει. Παρακαλώ, εντάξει. Κύριος Οικονομόπουλος. Κάβα υπάρχει, δεν ξέρω ποιος την ξέρει, αλλά το λένε τα νούμερα. 13 εκατομμύρια μόνο έχουν επιστραφεί ή έχουν εντοπιστεί από τα 900 περίπου που έχουν υπολογιστεί με βάση τα ποσοστά. Θα σας ψέξει ο κύριος. Όμως, συγχωρήστε με, δεν λέω ότι έχει ο κύριος Λοβέρδος. Μην το λέτε κάβα. Δυστυχώς δεν την έχω εγώ.
Λέω όμως το εξής. Για να συνδέσω το θέμα της ατιμωρησίας με τον ελληνικό νομικό καθεστώς. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει νόμος του ελληνικού κράτους από το 1931, ο νόμος περί μεσαζόντων. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ποινική ατιμωρησία των υπουργών, το δημόσιο θα μπορούσε προσφεύγοντας στα ελληνικά δικαστήρια. Όταν απεδείχθη ότι ο Μαντέλης ως υπουργός μεταφορών, επιβλέπων τον ΟΣΕ, πήρε 300.000 ευρώ η μάρκα, να ζητήσει από τη Siemens, όταν κάηκαν για παράδειγμα τα βαγόνια του ηλεκτρικού, όταν δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος, να ζητήσει από τη Siemens να της επιστρέψει τα χρήματα που έδωσε για την αγορά των βαγονιών αυτών, αν αγοράστηκαν το 2000, να ζητήσει να επιστραφούν όσα δόθηκαν για τη συντήρηση ενώπιον των ελληνικών δικαστήριων μέσα σε 20 χρόνια, για να δώσει πίσω τους καμένους ιρμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών το ήξερε. Το κράτος γνωρίζει τους νόμους του. Το γεγονός ότι τους εφάρμοσε οφείλεται στο. Και κουκούλωσε το θέμα με ένα άρθρο 114 στο νομοσχέδιο περί αλληλείας, με τη σύμφωνη γνώμη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Καλών ανθρώπων, βουλευτών της κυβέρνησης, οι οποίοι προφανώς υπάκουσαν σε μια συγκεκριμένη κομματική εντολή, γιατί ίσως κρίθηκε ότι ήταν το συμφέρον του κράτους να λειτουργήσουν τα φανάρια. Είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Έχουμε ένα κακό σύστημα, κύριε Χατζηνικολάου, που αν το διορθώσουμε σε μερικά πράγματα μπορεί να κάνει θαύματα. Η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει και εύκολα και γρήγορα. Αυτό το κλεφταριό, που συγχωρήστε μου την έκφραση, ο κοινός νους πιστεύει ότι κυβερνάει, είναι άδικο για όλο τον πολιτικό κόσμο. Υπάρχουν και καλοί και πατριώτες και ικανοί όλα τα κόμματα. Αυτές οι διαδικασίες όμως που τους στερούν την ηθική νομιμοποίηση να κυβερνήσουν, αν δεν αποκατασταθεί ένα λογικό συνταγματικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα επιτρέπει σε όλους να λογοδοτήσουν και θα επιτρέπει και σε όσους κυβερνούν και δεν κλέβουν να κυβερνήσουν, δεν θα μας πάει πουθενά. Και η Siemens είναι δυστυχώς η κοφή του παγόβουνου. Τα εξοπλιστικά, τα τώρα M1, τα υποβρύχια, τα ομόλογα, 280 εκατομμύρια ευρώ. Με αναστολή όλοι, δεν θέλω να κρίνω τις ποινές, αλλά τι θα κάναν αν τελικά δεν είχαν καταδικαστεί. Θα τους δίναμε και χρήματα πίσω. Απλώς, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω με τον κύριο Οικονομόπουλο, γιατί λέει και πολλά σωστά πράγματα. Και νομίζω το καλύδρο, νομίζω ότι είναι κακό σύμβουλος οι γενικεύσεις και η ισοπαίδωση. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, είπε συγκεκριμένα, ναι, είναι άλλο πράγμα. Ναι, εγώ νομίζω όμως ότι δεν λέω για εκείνον. Ναι. Οφείλουμε να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή. Είναι άλλο πράγμα ο υπερβολικός δανεισμός των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος πρέπει να καλυφθεί, και έχει δίκιο ο κύριος Λοβέρδος ότι. Και άλλο αυτά τα μαύρα χρήματα, της Siemens στο κομματικό ταμείο. Και άλλο το μαύρο πολιτικό χρήμα, έτσι, το οποίο ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για το πολιτικό σύστημα για να κερδίσει την αξιοπιστία του, είναι ένα στίβος που πρέπει να αναμετρηθούμε όλοι. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε καταθέσει μια πρόταση εδώ και ένα χρόνο για το μαύρο πολιτικό χρήμα και τη συνδέουμε και με το εκλογικό σύστημα και με το πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς αραχνιάζει στα σιρτάρια της Βουλής. Αλλά νομίζω μην τα κάνουμε όλα ίσομα. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η χώρα πάσχει από μια τεράστια υποκρισία από την οποία, αν δεν καταφέρουμε να βγούμε, σωτηρία δεν υπάρχει. Θα φέρω δύο παραδείγματα από τα τελευταία τρία λεπτά. Ο κ. Καμένος εμφανίστηκε και είπε, έκανε τον ύμνο του κέντρου, τον ύμνο του κεντρώου χώρου. Εγώ, επειδή έχει τύχει να έχω σταυρώσει στη ζωή μου τον Πάνο Καμένο σε εκλογές, και θυμάμαι ότι ήμουν πάντα δεξιός, καθαρός δεξιός, και δεν το διαπραγματεύομαι. Θυμάμαι ότι για μένα το Γεωργιάδη του 96 ήταν βαρύς λίγο ο Καμένος. Πήγαινε λίγο πιο ακραίος από μένα, αλλά τι να κάνουμε αυτόν, έχουμε αυτό να ψηφίσουμε. Τώρα ξαφνικά, κύριε Κουίκ, εμφανίζει ο κύριος Καμένος ως εκπρόσωπος του κέντρου στη χώρα. Ξέρω, ο μαύρος. Έλαξτε και Παναγία. Ακούω εσάς. Και λέτε την κοινότητα με τον κύριο Λοβέρδο. Και λέτε, εγώ πάντα τα έλεγα και αυτό το στυλ μου. Θέλω να μου φέρετε μία εκπομπή. Τα Siemens, έλεγα, έτσι. Με τη σειρά. Όχι, μία εκπομπή σας ως δημοσιογράφος. Τα Siemens. Επικυβερνήσεως Καραμαλή. Ναι. Που λέγατε για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε μου. Τι λέτε τώρα. Μπορείτε μου, μία εκπομπή. Να σας πω κάτι. Μπορεί να υπήρξα και ξέρετε, δεν είμαι αυτός που μεσάω τα λόγια μου. Εγώ σας άκουγα. Ήμουν φανατικός του Κουίκ, να ξέρετε. Ως δημοσιογράφος που ήταν πάντα νεοδημοκράτης και ο Δημοκρατής. Αλλά επαναλαμβάνω. Θα με αφήσετε. Κάνατε. Θα με αφήσετε. Λέω. Μπορεί να στήριξα. Για τα σπατάλια στο κανάλι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβερνής Καραμαλή, κάνατε. Επαναλαμβάνω. Κύριε Κουίκ, ακούστε. Κάνατε για το κανάλι αγροτικής ανάπτυξης. Καταρχήν, το κανάλι της αγροτικής ανάπτυξης κατέβηκε στους 42, ακούστε τώρα, 42 από το μπούκομα που είχε. Ένα το κατούμενο. Δεύτερον, ρωτήστε τον κύριο Λοβέρδο δίπλα.
πόσα μηχανάκια είχε αγοράσει ο προηγούμενος υπουργός Γεωργίας. Τα δάνεια των κομμάτων. Σε μένα αυτά τα κόλπα τα δικά σας μακριά. Θα μάθετε από μένα μακριά. Κύριε Λοβέρδο, δεν σας απαντώ. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας απαντώ. Το ίδιο πράγμα είστε και δύο. Μνημονιακή καταστροφή στην Υπουργείο Υγείας. Και εσείς τα ξέρατε και όλοι τα ξέρατε. Δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί σας. Δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί σας. Τελείωσε. Δεν θέλω. Δικαίωμά μου να μην σας απαντάω, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σας απαντάω, αλλά δεν είστε αθώο. Δεν σας απαντώ. Επειδή δεν είστε αθώο, λοιπόν, να μην έχετε ύφος εισαγγελέα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάω στα σοβαρά και δεν μπορώ να μιλάω με το σύν το δικό σας. Απαντώ. Κύριε Χατζηνικολάου, και κατά σύμπτωση έχω και τους δύο απέναντι. Μία φράση, τους δύο κυρία που κατέβουν το Υπουργείο Υγείας. Κατεβάστε το ύφος του εισαγγελέα. Α, μπράβο, όχι. Κατεβάστε. Λοιπόν, και εσείς στη δική σας ποιότητα, κύριε Γεωργιάδη. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω να πάω στους συμπολίτες μας, παρακαλώ πολύ σύντομα. Επειδή μιλήσαμε για την κάθαρση του κρατικού μηχανισμού και μιλήσαμε για. Δεν κλείνω κανένα μάτι. Σε παρακαλώ. Κανένα μάτι δεν κλείνω. Γιατί ακούω τι λες. Λέω κανένα μάτι δεν κλείνω. Άσε μας. Και δεν έχω λόγο. Μου έκλεισε το μάτι. Μόνο γάβρο θα σου κλείσει το μάτι. Εντάξει. Έστω και αυτό μου το έκλεισε το μάτι. Α, μπράβο. Εγώ να πάω στα οικονομικά μου ας θέματα που σχετίζονται. Ομολογώ ότι τα μάτια δεν τα προλαβαίνω. Συγκονίζω μόνο τα λόγια. Ως γάβρος, ναι, να το κλείσω το μάτι, αλλά πολιτικά δεν έχω κανένα λόγο. Ομολογώ ότι αυτά δεν τα προλαβαίνω. Ναι. Συντονίζω λοιπόν, μόνο τα λόγια. Ελάτε, κυρία Κοταρίδη. Κράτω με τις ευκαιρίες, επειδή ο κ. Οικονομόπουλος έδειξε αυτό το θέμα και με το μαύρο χρήμα. Εγώ θέλω να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί δεν μιλάμε για κάτι, το έχουμε ξεχάσει. Τι γίνεται με τη φοροδιαφυγή. Ευτυχώς δεν έχετε στείλει φυλάκια ακόμη μεταξύ σας. Ως γάβρι. Ελάτε, κυρία Κοταρίδη. Συμπάσχοντες από χθες το βράδυ, κύριε. Ελάτε, κυρία Κοταρίδη. Ναι. Ήθελα λοιπόν να θίξω το θέμα της φοροδιαφυγής. Επειδή και ο προϋπολογισμός ο φετινός βασίζεται πάρα πολύ στο θέμα της αύξησης των εσόδων και αν το διαβάσουμε λέει μέσα επειδή λόγω αύξησης της φορολογικής συνείδησης και καλυτέρευσης του εισπρακτικού μηχανισμού. Επειδή το θέμα της φοροδιαφυγής είναι τεράστιο και τα προηγούμενα χρόνια έχει υπολογιστεί ότι η φοροδιαφυγή ήταν 12 δις ετησίως. Είναι μάλλον το κορυφαίο μας λοιπόν, εθνικό θέμα. Ναι, αλλά δεν το συζητάει κανένας. Καθόμαστε και λέμε το έχουμε τι συζητήσει εδώ πολλές φορές. Ναι, δεν θα έπρεπε να μας αφορά τι είπε ο Σόιμπλε. Θα έπρεπε να μας αφορά τι έχουμε εισπράξει εμείς από το φοροδιαφυγή. Όχι, μην το λέτε ότι δεν θα έπρεπε να μας αφορά τι είπε ο Σόιμπλε. Επιτρέψτε μου, το λέω γιατί πρέπει να κοιτάξουμε του οίκου μας. Αν εμείς είμαστε εντάξει και οργανωθούμε εσωτερικά, ο κ. Σόιμπλε δεν έχει κανένα λόγο, ούτε θα μπορεί να μας αγγίξει. Όταν λοιπόν όμως υπάρχουν τρύπες από εδώ και από εκεί, μπορεί ο κύριος Σόιμπλε, επειδή εξαρτώμαστε από αυτόν, από τη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, και από τους μηχανισμούς που μας δανείζουν, να μπορεί να λέει εκείνα που νομίζει ότι πρέπει να πει, από τη δική του την πλευρά. Λοιπόν, η φοροδιαφυγή είναι ένα θέμα. Υπάρχουν 6 λίστες. Υπάρχει η λίστα Λαγκάρντ, υπάρχει η λίστα Νικολούδη, υπάρχει η λίστα Λίχτενστάιν, υπάρχει η λίστα Λονδίνου. Τι γίνεται με αυτές τις λίστες, δεν έχουμε μάθει. Τίποτα. Πλούτος. Κάτι, λοιπόν, κάτι ψιλοκουνιέται τις τελευταίες μέρες με κάτι γιατρούς στη λίστα Λαγκάρντ. Ναι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί αναλωνόμαστε πάντα και στις ευθύνες των πολιτικών και στο μαύρο χρήμα που πέφτουν στα κόμματα. Δεν μιλάμε όμως γιατί η φοροδιαφυγή δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς ή ξέρω εγώ το μαύρο χρήμα. Πάντως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Πάντως στη λίστα Λαγκάρντ από πολιτική τσέπη σε πολιτική τσέπη την ψάχναμε να τη βρούμε. Όλοι αυτοί όμως λέω επειδή λέτε ότι δεν αφορά τους πολιτικούς. Όχι, λέω. Κατεξοχήν, η λίστα Λαγκάρντ, η λίστα Λικονούδη. Κυρία Κοταρίδη, αν οι πολιτικοί αξιοποιούσαν τη λίστα Λαγκάρντ όπως έκαναν οι συνάδελφοί τους στο λοιπόν. Βέλγιο, στην Ισπανία και στις άλλες χώρες. Λοιπόν, η Ισπανία πήρε την πρώτη χρονιά που ανακοινώθηκε η λίστα Λαγκάρντ. 1 δις πήρε αυτόματα η Γαλλία. 2,5 δις πήρε αυτόματα η Γερμανία μέσα στο πρώτο χρόνο. Γιατί υπήρχε πολιτική βούληση. Ο κ. Στασινόπουλος είπε εδώ δεν έχουμε το know-how. Αυτό είναι δεκτό ότι μπορεί να μην έχουμε το know-how, δεν είχαμε τα συστήματα. Εγώ θα πω όμως ότι θα μπορούσαμε σαν. Πάντως δεν έφταιγε κράτος, το know-how που ο κ. Παπακοσταντίνου έκρυβε τη λίστα. Ακούστε με, εγώ δεν ξέρω από τα πολιτικά τι έκανε ο κ. Παπακοσταντίνου. Η πιο σημαντική δίκη για αυτά τα θέματα θα είχατε μάθει πολύ περισσότερο. Εγώ ξέρω ότι θα μπορούσαμε λοιπόν αφού οι Ισπανοί. Πάρα πολύ ωραία εισέπραξαν τα χρήματα, αφού οι Γάλλοι, αφού οι Γερμανοί εισέπραξαν, θα μπορούσαμε και εμείς να τους έχουμε ρωτήσει ή να έχουμε πάρει κάποιους εμπειρογνώμονες από αυτούς να έρθουν να μας τα πούνε. Σωστά το λέτε. Να έχουμε εισπράξει τα χρήματα. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Ναι, κύριε Σόφια, ναι. Εντάξει, τώρα αυτά τα θέματα να μας απασχολούν. Ήμασταν νη και μεγαλώσαμε. Έτσι. Πόσες λίστες υπάρχουν, δεκάδες λίστες. Πριν από ένα χρόνο δεν είχε δημοσιευτεί μια λίστα με 3.500 επιχειρήσεις που έχουν φοροδιαφύγει. Τι γίνεται με αυτές. Τίποτα. Η δεκαετία του 90, οι επιχειρήσεις που πέραναν την έδρα τους από την Ελλάδα και την πηγαίναν στη Βουλγαρία δεν πληρώνονταν κιόλας με φόρο ελαφρύνσης.
πληρώνονταν. Είναι μη εισπράξιμα τα περισσότερα από αυτά. Ναι, είναι μη εισπράξιμα. Αυτό είναι το παραμύθι. Μη εισπράξιμα είναι. Και η τροπολογία στην προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή για τον εώριο τη Σύρου, μη εισπράξιμο είναι και αυτό. Μη εισπράξιμο. Το μόνο που εισπράτεται είναι από τον Κοσμάκη. Από αυτόν υπάρχει εισπράξη. Αυτόν τον κυνηγάνε. Και εγώ τι λέω. Υπάρχει αυτή η οικονομία και έχει κάποιους νόμους με τους οποίους λειτουργεί. Και οι φοροελαφρύνσεις είναι μέσα και οι φοροαπαλλαγές είναι μέσα. Και να πάμε 10%, λέει ο κύριος Καμένος, φορολογία του κεφαλαίου. 10%. Βάλετε, πράγμα. Και ανταγωνιστική να γίνει η οικονομία. Πώς θα γίνει ανταγωνιστική, θα πάει τους μισθούς ακόμα πιο κάτω. Και λέμε για το Σόιμπλε, για τους βιομήχανους, το τι ζήτησαν. Παρουσία και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Τσίπρα, πότε θα μάθει. Το κοινό εδώ, εγώ λέω. Και ο κόσμος παρακολουθεί, πότε θα μάθει. Ζήτησαν να περάσουν, να επιταχυνθούν οι τρεις πυλώνες στην ασφάλιση. Στην ασφάλιση, ζήτησαν. Ζήτησαν καινούργιες φοροαπαλλαγές, ζήτησαν πιο φτηνό ρεύμα. Ζήτησαν. Ζήτησαν συζήτηση για ομαδικές απολύσεις. Και αυτή η ζούγκλα που υπάρχει να συνεχιστεί, το ζήτησαν. Αυτά τα ζητούμενα λοιπόν είναι το DNA αυτής της οικονομίας. Αυτή είναι το πρόβλημα. Και καλό είναι να βγάζουμε κορώνες για την πατρίδα, βεβαίως. Όμως η πατρίδα αυτή ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Τα έχει εκχωρήσει. Συνειδητά τα εκχώρησαν. Πόσο τοις εκατό των αποφάσεων παίρνουν σε αυτή τη χώρα είναι κοινοτικό δίκαιο. Είναι από πάνω το κοινοτικό δίκαιο από το εθνικό. Είναι αδιαφυσβήτητη θέση μας στο ΝΑΤΟ. Είναι. Αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο το ΝΑΤΟ. Αναγνωρίζει τις γκρίζες ζώνες μήπως. Αναγνωρίζει τον εθνικό εναέριο χώρο, την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΣ. Δεν τα αναγνωρίζει. Άρα να βάλουμε μια συζήτηση στα πραγματικά δεδομένα και να πούμε. Είναι ρεαλισμός. Εδώ μέσα θα μείνουμε και με βάση αυτά να δούμε τι θα κάνουμε. Και είναι ρεαλισμός επίσης να συγκρουστούμε με αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει, εννοείται, το λέμε. Δεν υπάρχει σήμερα μια πλειοψηφία αποφασισμένη να συγκρουστεί με αυτά τα δεδομένα. Μία φράση, κύριε Πίκουλα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Γιάννη. Όχι. Εάν, όχι. Δεν θα ρωτήσετε. Ερώτημα. Δεν θα ρωτήσετε γιατί θα κάνουμε κύκλο. Είναι θέλω ερώτημα, να πάω στους συμπολίτες. Με βάση μου αυτό, είπατε ότι θα πείτε μία φράση. Αυτό που, το λέω, πείτε, κάντε το σχόλιο σας. Ερώτηση μη θέση. Θεωρώ με βάση αυτό που είπατε ως προς το ότι το ζήτημα των χρεών και των δανείων των κομμάτων και έτσι όπως έχει κλείσει η υπόθεση είναι μείζον, διερωτώ με τελικά εάν είναι ηθικά σωστό και δεοντολογικό και αν αυτό δείχνει μια πρόθεση μιας κυβέρνησης να προχωρήσει μπροστά, να είναι διοικητής του ΙΚΑ για παράδειγμα ο κύριος Σπυρόπουλος, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, τον υπερδανισμό του που έφτασε μέχρι αυτό το σημείο. Εάν ο κύριος Σπυρόπουλος ήταν ένας από τους δεκάδες διευθυντές του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένας από τους τελευταίους διευθυντές, ο οποίος δεν είναι προσωπικά. Ο οποίος θα πάρει σύνταξη και από το ΙΚΑ προφανώς. Στην παλιά Ελλάδα τα κόμματα έπαιρναν δάνεια. Έτσι δούλευε το σύστημα. Και κομματικό στελέχη. Παρακαλώ να ακούσουμε τους συμπολίτες. Τα κομματικά στελέχη είναι διοικητές των οργανισμών. Με ακούτε, θα παρακαλέσω να ακούσουμε τους συμπολίτες μας. Ποιος θέλει να μιλήσει. Έλα. Καλησπέρα Νίκο μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Άστα συγχαρητήρια. Ναι, να σε καλά. Τρέχα σε αυτά που θες να πεις γιατί περιμένει ναι, κόσμο. Ήθελα να πω κάτι πρώτα για τις εκλογές. Στα συνέχεια Κωνσταντίνο στη Χαλκίδα. Ήθελα να πω κάτι στις εκλογές του φίλου μου το Δημάρ. Ναι. Ξέρετε γιατί το Δημάρ έχασε, γιατί έκανα τρία ασφάλματα μεγάλα. Ένα έφυγε την κυβέρνηση, ένα δεν πήγε συζήτηση και το τρίτο ασφάλτο μεγάλο πήρε τον Γιώργο τον Παπανδρέου μαζί. Μην περιμένεις να πάρεις τον Γιώργο Παπανδρέου να πάρεις κάτι καλό. Καλά, δεν το πήρε μαζί, ήταν σε μια παρουσία. Ναι, το ίδιο είναι Νίκο μου, το ίδιο Νίκο μου. Θέλω να πω στον κύριο Μητρόπουλο κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε. Μιλάει ο συμπολίτης μας. Τον ακούτε. Ευχαριστώ. Κύριε Μητρόπουλε, θα ήταν πιο καλύτερο να κάτσετε σε ένα σκαμνί όλοι μαζί, σε ένα τραπέζι, όλοι οι πολιτικοί. Ανεξαρτήτως κομμάτων, να διαφέρεται για την Ελλάδα μόνο. Μόνο για την πατρίδα μας, κύριε Μητρόπουλε. Δεν μας χωρίζουν τα κόμματα. Για την πατρίδα μας. Για την πατρίδα μας, κύριε Μητρόπουλε. Μόνο τότε η πατρίδα μας πάει μπροστά. Όσο λέτε εσείς άλλα, εκείνοι άλλα, εκείνοι άλλα, εκείνοι άλλα, μην περιμένετε ποτέ να δούμε άσπρη μέρα στην Ελλάδα. Πάντοτε θα είμαστε οι ζήτουλες και θα πηγαίνουμε όξι, θα λέω τσόμπλε έξω από εδώ και θα μας διατάζουν αυτοί. Μόνο θα γίνουμε μια γροθιά όλοι μαζί, τότε θα πάμε όλοι μαζί και θα το πούμε κάτω εσύ και κάτω εσύ. Και αυτή την ώρα το μόνο πράγμα που δεν χρειάζεται η πατρίδα μας είναι εκλογές. Εκλογές δεν χρειάζεται αυτή την ώρα η πατρίδα μας. Αυτή την ώρα θέλει η πατρίδα μας όλη παρέα μαζί να βάλει όλη ένα χέρι μαζί να σώσει την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνομά σας. Χρήστος Πρόδρομος, Αθήνα. 4 χρόνια μας τρομοκρατείτε ότι χρεοκοπήσαμε, χρεοκοπούμε, θα χρεοκοπήσουμε
Εμείς το καταλάβαμε. Χάσαμε τις δουλειές μας, οι μισοί φίλοι μου φύγανε, οι οικογενειάρες πηδάνε τα μπαλκόνια γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν την οικογένειά τους, να μην μπορούν να τη συντηρήσουν. Παλεύουμε για 480 ευρώ βασικό μισθό σε ελεύθερα ωράρια, όποτε και αν και όπως θα πάρουμε. Εσείς παίρνετε 6.000 με 7. Πώς είναι δυνατό σε μια χώρα η οποία είναι σε μια τόσο διεισμενή θέση, εμείς να παλεύουμε για τόσο χαμηλό βασικό μισθό, εσείς να παίρνετε 6.000 ευρώ? Δεν το έχω καταλάβει. Θέλω να το καταλάβω, θέλω πραγματικά μια ειλικρινή απάντηση. Ξέρω πώς θα την πάρω, αλλά εμένα μου φαίνεται τρελό αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να θίξω, αν μπορώ. Μιλάτε από την ώρα των εκλογών, τα αποτελέσματα για τη Χρυσή Αυγή, για τα ποτάμια, ελιές, λαγκάδια. Στη Θράκη, που το έχετε ξαναθίξει, αλλά δεν το έχουμε αναλύσει ποτέ, μου φαίνεται. Στη Θράκη, Ξάνθη, Ροδόπη, αν δεν κάνω λάθος, βγήκαν πρώτοι Τούρκοι γκρίζοι λύκοι. Εγώ αυτό καταλάβω. Είναι οι Τούρκοι γκρίζοι λύκοι και δεν έχετε ζητήσει καθόλου. Αυτό. Ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, ναι κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πρώτον, αγαπητέ, δεν είναι τα πάντα όπως τα νομίζεις. Και δεν είναι καθόλου όπως τα είπες. Οι βουλευτές πρώτης κρίσης έπαιρναν 125.000 ευρώ το χρόνο αφορολόγητα. Τώρα παίρνουν 60.000 ευρώ το χρόνο και φορολογούνται. Άρα έχουν χάσει το 60% των χρημάτων που έπαιρναν τότε. Οι βουλευτές. Για τους βουλευτές, να δεν μίλησες. Οι υπουργοί παίρνουν 0. Εγώ είμαι υπουργός υγείας με 0 μισθό, ούτε 1 ευρώ. Και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί της κυβερνήσεως. 0. Ως βουλευτής παίρνουν μισθό. Αυτό εγώ γιατί δεν μίλησα για το. Οι υπουργοί, λέω, παίρνουν 0. Οι βουλευτές παίρνουν αυτά που σου είπα προηγουμένως. Εγώ λοιπόν σου λέω το κάνουμε 0 τους βουλευτές. Θέλω να ψηφίσω να το κάνουμε 0. Εγώ εισηγούμε 0. 480. 480. Να βγούμε μαζί στην αγορά. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ ξέρω τι λέω. Να θα το εξηγήσουμε λίγο. Μάλιστα, για να πείτε. Η βουλευτική αποζημίωση μπήκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση, δεν υπήρχε μέχρι τότε, για να μετατρέψει ένα σώμα έως τότε αριστοκρατικό, δηλαδή ένα σώμα στο οποίο μπαίναν μόνο οι πλούσιοι, σε ένα σώμα αντιπροσωπευτικό. Εγώ για να είμαι βουλευτής, ξοδεύω λεφτά. Ναι. Ξοδεύω. Αν δεν μου τα δώσει το κράτος, και εγώ δεν έχω να τα δώσω, τι θα κάνω, θα μείνω βουλευτής ή θα τα πάρω από κάποιο πλούσιο? Τι πιστεύετε, τα δύο? Μπορεί και τα δύο. Άρα λοιπόν, εάν κάνουμε αυτό που λες, το 380 ευρώ, το κάνουμε. Εγώ το κάνουμε ψηφίζω. Έτσι. Σημαίνει. Δεν σας ψηφίζω για να πλουτίζετε. Εγώ αυτό λέω. Με τη σειρά, αδερφέ, με τη σειρά. Με τη σειρά, αδερφέ, αυτή είναι η σειρά όμως. Αυτό που λέτε και που λέγατε επί χρόνια ορισμένοι είναι το πιο αντιδημοκρατικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο με 480 ευρώ. Κανένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί αν φτιάξεις ένα, αυτό το κοινοβούλιο θα γίνει ή σώμα των πλουσίων ή σώμα των αγορασμένων. Αν θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Ένα μας συνεννοημένο. Και σου μιλάει κάποιος που εγώ παραιτήθηκα, όπως και ο Λοβέρδος από εδώ δίπλα μου, παραιτηθήκαμε από τα αναδρομικά που μας έδινε το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά παραιτήθηκα από 175.000 ευρώ. Και δεν τα πήρα. Να δω εσύ αν θα υπέγραμμα να μην πάει σε 175.000 ευρώ. Εγώ. Αν τα δικαιούσουν. Εγώ παραιτήθηκα, γιατί δεν έχω επιλογή, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε το λαϊκισμό με τη Βουλή. Κατάλαβα, φτάνει ο λαϊκισμό με τη Βουλή. Έχω λαϊκισμό. Έτσι. Εγώ λαϊκισμό, με κοιτάς τα μάτια και μου λέτε παίρνω 6.000 και παίρνω 12. Φρολογούμε για τα 6 και κοιτάς τα μάτια. Δουλεύοντας από 15 χρονών. Σοβαρά, μπράβο, πιάτσα, και εγώ από 12. Έχω μια επιχείρηση που έχει χρεοκοπήσει τώρα λόγω της κρίσης. Δεν περιμένω εσένα να μου την πεις. Την κρίση την έχω ζήσει ο ίδιος. Ποιος θα σου πει, αν σου πω εγώ? Εμένα η μισή μου φίλη. Άρα άσε να πάμε να βρούμε καμιά λύση τώρα και άσε τον λαϊκισμό. Καλά. Πραγματικά λυπάμαι, μα το Θεό. Δεν πήρε να μην λυπάσαι καθόλου. Αλλά με κοιτάς και στα μάτια. Να μην λυπάσαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι από αυτού που ξέρουν που φοβούν να απαντήσουν. Μπράβο. Καλημέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το όνομά σας. Κυριαζόλου Κωνσταντίνος λέγομαι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους για ένα λόγο. Πίστευα ότι ήμουν χαζός. Ήρθα και πίστευα γιατί ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πραγματικά είμαι χαζός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ανεργίας που λένε και της οικονομίας. Το θέμα της οικοδομής που δουλεύουν 2 εκατομμύρια κόσμος και το έχουν παρατήσει, το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Γιατί το φτιάχνουν? Που δουλεύει ο κόσμος, να μπορεί να δουλέψει ένα όλο κόσμο και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω κάτι είναι αν αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα δεν είχαν να πληρώσουν ούτε το ενίκιο τους, ούτε να φάνε τα παιδιά τους. Είσαστε ικανοποιημένοι με αυτά που λέτε? Πραγματικά είστε ικανοποιημένοι? Αλλά έχετε λεφτά. Ρωτήστε κάποιον που δεν έχει να φάει, ρωτήστε κάποιον που δεν έχουν να πληρώσει να φάνε τα παιδιά τους. Τι λέτε? Τρεις ώρες είμαι εδώ πέρα, δεν έχω καταλάβει τι λένε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει, ξέρετε τι είναι? Ποιος είναι πιο μπροστά, ποιος θα πει την καλύτερη λύση, ποιος θα βγει μπροστά, ποιος θα βγει πίσω. Τίποτα άλλο δεν σας ενδιαφέρει. Ο κόσμος που πεινάει, εγώ στη δουλειά μου είμαι συνέχεια στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ξέρετε τι ακούω συνέχεια. Βλέπω πλέον παλιά βρίσκα αλλοδαπούσα σκουπίδια. Τώρα βλέπω οικογενειάρχες με τα παιδιά τους να μαζεύουν να σηκώνουν τα σκουπίδια και να μαζεύουν από μέσα μέχρι τη ρούχα. Τα βλέπετε αυτά. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, παίρνει 6 χιλιάρικα. Να σου δώσω και εγώ 50 ευρώ που έχω στην τσέπη μου. Να σε βοηθήσω. Αυτό σου είπα. Αυτό να μου πεις, μωρέ. Αυτό σου είπα. Πρέπει να σου πω κάτι, ειλικρινά στο λέω. Πρέπει να ντρέπεσαι που το είπες. Σου κόψαν τα 6 χιλιάρικα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας, τους εκλεγμένους και τους δημοσιογράφους και στον κύριο Χατζηνικολάου. Βασίλης Σιμόπουλος. Λαϊκατής προτιμώ να λέγομαι παρά πολιτής λαϊκών αγορών. Λοιπόν, πάω στο θέμα το οικονομικό της Ελλάδος. Πραγματικά. Μέγαρο μουσικής. Λεφτά κομμένα με νόμο. Αλλά συνεχίζει να δουλεύει με λεφτά του κράτους. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Εγώ δεν δέχομαι αυτή τη λέξη να υπάρχει στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Όταν την ακούει η μητέρα μου ή η πεθερά μου, δεν καταλαβαίνει τι είναι. Πρέπει οποιοδήποτε αναφέρει τη λέξη ανακεφαλαιοποίηση, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, κύριε Χατζηγολάου, πρέπει να λένε ότι το κράτος παίρνει λεφτά δανεικά για να τα πληρώσουν οι πολίτες της Ελλάδος από την τσέπη τους χωρίς να έχουν λεφτά. Και ναι, συμφωνούμε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ, μέσα στην Ευρωζώνη. Μετά από 4 χρόνια, ο πιο φτωχός Έλληνας και άνεργος 6 χρόνια θα κοστάει 30.000. Τα έχει χάσει όλα. Ποιο το νόημα? Να μου πήρες το νόημα. Ποιο είναι το νόημα? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αφού οδεύουμε στο έτσι και στα 10 χρόνια θα είμαστε όλοι χρεωμένοι 30 και 40 και 50 χιλιάδες και χωρίς να έχουμε να φάμε, γιατί να μην πάμε σε άλλη λύση? Να πουλήσουμε λίγο αγριάδα. Γιατί δεν βλέπω αγριάδα ούτε στους από εκεί γείτονες, ούτε στους από εκεί γείτονες, ούτε στους από εδώ και ούτε στους υποτιθέμενους φίλους μας. Και να μην ξεχνάμε ένα βασικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με την Ελλάδα, συνιδρύτρια. Έτσι, πρώτη 9. Μη φέρε, τώρα φέραμε τους άλλους 15 για να λέμε ότι το μεροκάμα στην Ελλάδα είναι 500, ενώ στην από πάνω μεριά είναι 150. Όχι, να το κάνουμε με τους πρώτους 9. Και γιατί η Αγγλία δεν πήγε στο ευρώ? Γιατί η Δανία δεν πήγε στο ευρώ? Γιατί η Νορβηγία δεν πήγε στο ευρώ? Για πέστε μου, πρέπει κάθε μέρα αυτά να τα λέτε στο λαό. Γιατί δεν πήγανε αυτοί? Και μάλιστα η Αγγλία θέλει να βγει από την Ευρωζώνη. Γιατί θέλει να βγει από την Ευρωζώνη η Αγγλία, που δεν είναι στο ευρώ? Γιατί δεν πουλήσουμε αγριάδα? Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βγει. Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Εγώ δεν λέω, θα σας λέω ότι είμαι του σκέλου, ναι, να βγούμε και να κοινωνούμε. Όχι. Να απειλήσουμε. Ποιο μάγκε είναι η Γερμανία από εμά? Ποιο μάγκε είναι η Γαλλία από εμά? Το καταλαβαίνω. Ποιο το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα? Και όσα και να έχουν υπογράψει οι προηγούμενοι ή μέχρι τώρα, ή όσοι έχουν υπογράψει στο μνημόνιο αυτό, να πάνε οι ίδιοι και να πούνε, ξέρεις κάτι ρε φίλε εδώ πέρα, δεν γίνεται να πούμε αυτό το πράγμα. Τα υπογράψαμε γιατί λογαριάσαμε ότι θα βγούνε. Δεν βγαίνουνε. Και τα 50 χρόνια που λέμε για αργότερα, όχι, δεν είναι λογικό. Τώρα, όχι όμως να κοφορευόμαστε απ' την άλλη, μιλώ σε όλους, επειδή κοιτάω λίγο αριστερά μόνο, να μην χορευόμαστε ότι κάποψαμε 110, κάναμε κούρεμα ή απομείωση του χρέους, όπως θέλετε, πέστε το, 110 δισεκατομμύρια και πανηγύρισε ο κ. Βενιζέλος, το χρέος είναι μεγαλύτερο. Και από πού τα κόψανε? Ομόλογα δεν έχω, εγώ δεν πήρα. Από τους μικροομολογιούχους, από το ΤΕΒΕ που πληρώνω 37 χρόνια, από το ΙΚΑ και από τα ταμεία. Και έχουμε και προηγούμενο, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι. Το 2000 που τα φάγανε στο χρηματιστήριο για να σώσουν εταιρείες που τα βάλανε στην τσέπη. Υπάρχουν λύσεις. Και πολλοί τεκνοποιήσεις μόνο στην Ελλάδα. Θα απαντήσω εγώ. Παρακαλώ. Όχι. Ερώτητα αλήθεια. Θα πάνε να πουλήσουμε αγριάδα λοιπόν σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αν δεν πιάσει αγριάδα. Στη Μέρκελ. Αν δεν πιάσει αγριάδα. Όχι προς τον κόσμο.
Αν δεν πιάσει η αγριάδα, τι θα κάνουμε. Μην κάνετε ερωτήσεις ή απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη, ή να προχωρήσω. Θα απαντήσω λοιπόν με μία ρίση του Ελευθερίου Βενιζέλου, αγαπητέ. Αφού σας ρωτάω. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πρωθυπουργός Ελλάδος των δύο υπήρων των πέντε θαλασσών, όταν του είχα προτείνει κάποτε να κάνει μία παρόμοια αγριάδα, είπε η Ελλάς είναι μία πολύ μικρή χώρα για να κάνει μία τόσο μεγάλη ατιμία. Αυτοί που του το είπανε δεν τον άκουσαν και μετά ξέρετε τι κάνανε. Πουλήσαν αγριάδα. Ξέρετε τι έγινε μετά. Η μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Για μετρήστε το κι αυτό. Ωραία. Εγώ τότε απαντώ ό,τι είπαν οι τηλεοράσεις. Όχι ό,τι θέλω εγώ ή ό,τι λέω εγώ. Εντάξει. Το 10 στις αρχές που έβγαινε ο κ. Σαπαντέου και έλεγε «Χρωστάμε, χρωστάμε, έχω λαό, κλέφτη κτλ.» Δεν τα λέω εγώ. Έτσι, τα λέει και η τηλεόραση. Λοιπόν, την ίδια εποχή βγήκε ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Βγήκε ο Ομπάμα και είπε ότι αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ, καταστραφήκαμε κι εμείς. Και η Ιαπωνία και η Αμερική. Και λένε, παιδιά, εμείς που είμαστε μικροί και μας φοβερίζουνε και μας λένε κάτσε κάτω και μας στείγει και έτσι, καταστραφούν και αυτοί. Ναι, αλλά ήταν αλήθεια όμως, κύριε Υπουργέ, τότε και μερικοί οικονομολόγοι είχαν δίκιο που λέγανε να μπούμε και στη δραχμή ακόμα ή να απειλήσουμε να μπούμε στη δραχμή. Τότε θα κάναμε ό,τι θέλαμε. Αλλά για κάποιους λόγους που εγώ δεν ξέρω ή μπορεί να υποψιάζομαι, γιατί δεν ήμουν ποτέ μπροστά πουθενά, έχω τους δικές μου σκέψεις κι εγώ, όπως και άλλοι φίλοι μου στη γειτονιά μου και στον χώρο που εργάζομαι. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό. Τι έγινε όμως. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Πήγαμε. Βεβαίως. Άλλη μια ερώτηση. Στον δρόμο του Πανδημία. Μία. Κύριε Χατζηγιάννη, μία. Γιατί αυτά λέγονται συνέχεια στο διαδίκτυο. Ερώτηση. Ναι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έλεγε η Ελλάδα, εγώ δεν πληρώνω, γιατί έτσι γουστάρω και εκβιάζω και θα μου κουρέψει το χρέος. Οι Ιταλοί, εμείς είχαμε 300 δισεκατομμύρια τότε, 306. Οι Ιταλοί που έχουν 2-3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο. Απαντάω. Θα μπορούσαν. Πώς δεν μπορούσαν. Οι Γάλλοι με 4-3 εκατομμύρια. Το ίδιο. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αν όλοι λέγανε να πληρώσει κανείς το χρέος, τι νομίζετε θα γινόταν με την παγκόσμια οικονομία ακριβώς. Σας απαντάω. Τι νομίζετε. Σας απαντάω, συγγνώμη. Σας απαντάω, κύριε Υπουργέ. Η Ελλάδα χρωστάει 300 δις. Κατάλαβες τη σούπα, παιδί μου. Κατάλαβα, απαντάω. Η ιδέα των ομολόγων εδράζεται στο ότι όλοι σεβόμαστε τους κανόνες. Απαντάω. Αν ένας, να το καταλάβεις λίγο, αν ένας δεν σεβαστεί τους κανόνες, κάνε αυτό που λέει ο Μητρόπουλος. Ναι. Και επίσης σας γράφω στα παπούτσια μου. Ωραία. Ναι. Και οι άλλοι τον πληρώσουν, την άλλη μέρα δεν θα πληρωθεί το ένα ομόλογο. Καταλάβατε. Απαντάω. Αυτό δεν καταλάβει ο Μητρόπουλος ακόμα. Απαντάω και σε εσάς και στους υπόλοιπους. Γι' αυτό δεν θα μας τα πληρώσουν ποτέ. Κυρίως του κύριου Βουλίου. Την Κύπρο την είδες καθόλου, τι έγινε. Που έκανε αγριάδες. Για 10 δις. Έκανε αγριάδες. Τι έγινε οι αγριάδες στην Κύπρου. Γιατί. Γιατί για 10 δις τη χρεώσαν 60. Ποια 60, παιδί μου. Τι 60 χρεώθηκε η Κύπρος. 17 δισεκατομμύρια όλο το πακέτο της. Πόσο? 17 δισεκατομμύρια όλο το πακέτο της. Ήταν όλο το πακέτο της. Πού ήταν 60. Πολύ καμένο ακούς. Στην τηλεόραση ακούσαμε για 7 δις. Και οι υπόλοιποι όμως. Να αποποιώσουν χρέος ανάλογα της Ελλάδας και ανάλογα του πληθυσμού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άκου. Στο παγκόσμιο σύστημα μαγκές και αγριάδες δεν χωράνε, αδερφέ. Υπάρχει συνεννόηση. Κατάλαβες. Με δημοσίευμα του Bloomberg υπάρχουν 103 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Σωστό. Έχουν ανατραπεί όλοι οι κανόνες. Εξαιρετικός ο Σιμόπουλος. Η οικονομία δυστυχώς. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Μοσχέτας Λάμπρος ονομάζομαι. Ένα δημοσιογράφος είμαι. Προφανώς, κύριε Γεωργιάδη, το περιμή δεν δανείζεστε, δεν το έχετε διαβάσει. Πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ. Τότε δεν σας τιμά που λέγεστε μνημονιακός. Μα είχαμε δανειστεί πριν το μνημόνιο. Χρωστάγαμε 300. Πήρατε κι άλλα όμως. Χρωστάγαμε 306 δισεκατομμύρια ήδη. Και λίγο το έχετε κάνει 355. Το περιμή δεν δανείζεστε. Και λίγο το έχετε κάνει 355. Λίγο αργά δεν το θυμηθήκαμε. 355 το έχετε κάνει. Το περιμή δεν δανείζεστε. Ξέρετε τι λέει. Ξέρετε τι λέει. Λέει. Πρόσεχε, μη δανείζεσαι, γιατί θα βρεθεί σε ανάγκη. Εμείς ήδη είχαμε δανειστεί. Τέλος άρα ήμασταν ήδη σε ανάγκη. Το κατάλαβες, παιδί μου. Ναι, ναι. Να γιατί τα αρχαία ελληνικά μου αρέσουν εμένα, ξέρεις. Ωραία, θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ είμαι από τους χαζούς Έλληνες που δεν έχει πάρει δάνεια από τράπεζα. Κανείς χαζός δεν υποτίθεται. Θα σας πω, εγώ είμαι από τους χαζούς Έλληνες που δεν έχει πάρει δάνεια από τράπεζα. Έχουμε πάρει τόσα δάνεια τον τελευταίο καιρό για να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες. Γιατί να τα πληρώσω εγώ. Ας μη δάνειζαν οι τράπεζες στον κύριο Λοβέρδο και στο Πασόκ του κύριου Λοβέρδου. Ας μη δάνειζαν σε μεγάλο επιχειρηματίες που σβήνονται, σε μεγάλο δημοσιογράφους που σβήνονται. Και αν δεν ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες,
χάνονται όλες οι καταθέσεις όλων των Ελλήνων. Δεν με νοιάζει, δεν έχω. Καλά, δεν έχεις εσύ. Γιατί με την πολιτική τη δική σας, ούτε εγώ θα έχω, ούτε τα εγγόνια μου. Σταματάει το εμπόριο. Σταματάει το εμπόριο. Σταματάει η οικονομική δραστηριότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα δεν παράγουμε τίποτα για να εμπορευόμαστε. Και κάτι ακόμα. Έχετε ποινικοποιήσει τη λέξη δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ναι. Την έχετε ποινικοποιήσει αυτή τη λέξη. Σε δημοκρατική χώρα δεν ζούμε. Ποιος την ποινικοποίησε? Όποτε ακούμε τη λέξη δημοψήφισμα για το ευρώ ή τη δραχμή, γίνεται χαμός. Βγαίνουν τα κανάλια, βγαίνουν τηλεοράσεις, δημοσιογράφοι και λένε μάμου. Πρώτα απ' όλα το Σύνταγμα μας απαγορεύει δημοψήφισμα για δημοσιονομικούς λόγους. Στο άρθρο 28. Τι είμαστε, πού είναι δημοκρατική χώρα? Απαγορεύεται, τι να κάνουμε τώρα. Αυτός που γράφει το Σύνταγμα για δημοσιονομικούς λόγους απαγορεύεται δημοσίευμα. Είναι έτσι και συνταγματολόγια. Ναι, τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο. Ακούω αυτό το ευρώ ή δραχμή, τον εκβιασμό. Αυτό δεν πρέπει να εκβιάζουν εμάς με το ευρώ ή δραχμή. Εμείς πρέπει να τους εκβιάζουμε με το αν θα βγούμε στη δραχμή και θα σας. Γιατί θα τρώμε εξά κουταλιά. Τουλάχιστον θα αρχίσουμε να παράγουμε τη γη. Στην Κύπρο που καταλάβατε τι έγινε. Δεν με νοιάζει τι έγινε στην Κύπρο, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Θέλετε να σας πω τι έχει γίνει στην Νορβηγία. Που έχω μα πάει. Δεν μπήκε στο ευρώ η Νορβηγία. Για να είδατε. Τι μου λες για την Κύπρο. Ένα τότε. Είναι σαν να λες. Είναι να μπω σε ένα αεροπλάνο. Άκουσα να καταλάβει. Ναι. Και σκέφτομαι αν θα πάω με British Airways ή θα πάω με Air France. Ωραία. Ναι. Κάποια στιγμή αποφασίζω. Ας πούμε ότι επιλέγω British Airways. Απογειώνω το αεροπλάνο, πάω το αλτερνατικό. Και λες τώρα. Καλύτερα ας πήγε με Air France. Και ανοίγεις την πόρτα να βγεις. Όταν μπαίνεις στο ευρώ, μπήκε στο αεροπλάνο. Τώρα είσαι πάνω από το Ατλαντικό. Άκου. Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση με χώρα που δεν μπήκε. Ξέρεις τι γίνεται. Το καταλαβαίνεις το που σου λέω. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι άλλο πράγμα. Μην διακόπτεις. Είναι άλλο πράγμα η Νορβηγία που δεν μπήκε στο ευρώ. Από την πόρτα του αεροπλάνου, κυρίως. Άλλο πράγμα να μην μπει στο ευρώ, που αυτό θα μπορούσαμε να το αποφασίσουμε το 2000 να μην μπούμε. Άλλη συζήτηση. Και άλλο πράγμα αφού μπήκαμε να βγούμε. Όχι, θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Έχεις φύγει με την British Airways, απλά γυρνάς με την Air France πίσω. Δεν ξαναπάς με την British Airways. Είναι one way. Δεν ξαναπάς άλλο μνημόνιο. Τέρμα. Ελάτε. Το όνομά σας. Κώστας Παναγιωτόπουλος από Αθήνα. Νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση σαν προσφορά η δική μας ως πολίτες δεν είναι πραγματικά να λανσάρουμε τη μιζέρια μας. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πιο σοβαρά πράγματα, διότι η κοινωνία είναι ενιαία και δεν εξαρτάται από τη δική μας φτώχεια ή πλούτο μόνο. Θα ήθελα λοιπόν, εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Σήμερα όμως, μάλλον κατάλαβα ότι μπορεί να ήταν ασχημότερη, όντως. Να ήταν χειρότερη. Θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ πρώτα, πραγματικά φαίνεται ότι σε αυτές τις εκλογές τα δύο κόμματα συγκέντρωσαν ένα ποσοστό κάτω από 50%. Δηλαδή μάλλον η εποχή των... Ποια δύο κόμματα λέτε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατία. Και Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τα δύο μεγαλύτερα τα δύο κόμματα. Μεγάλα. Δηλαδή η εποχή των μεγάλων κομμάτων μάλλον έχει παρέλθει. Υπάρχει στο Σύνταγμα, όχι στο Σύνταγμα, υπάρχει νόμος που προβλέπει αυτό το πόνους. Θέλω να σας θυμίσω κιόλας, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή, ότι συγκέντρωσαν κάτω από 50% και ότι ψήφισαν στις εκλογές αυτές κάτω από 60% των Ελλήνων. Ξέρω. Έχει τη σημασία. Έχει 500.000 απώλεια σε προσέλευση. 40% αποχή. Λοιπόν, 40% αποχή. Το πόνους λοιπόν είναι για κόμματα τα οποία... 1% παραπάνω συμμετοχής από τις ευρωεκλογές του 9 όμως. Και εκπροσώπησε ναι, και αυτό Χατζηνικολάου σωστό είναι που λέει ο κύριος 30%. Και το πόνους λοιπόν... του 30%. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Το πόνους λοιπόν αφορά κόμματα που ήταν στο 40-45% να τους δώσουμε μία για να κάνουν κυβέρνηση. Ένα κόμμα όμως του 27% και με το πόνους δεν κάνει, κύριε Μητρόπουλε. Δεν κάνει κυβέρνηση. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο, αν δηλαδή δεν υπήρχε τον πόνους, δεν καταλαβαίνω γιατί να ψηφίσει κάποιος ένα κόμμα του 27-30% χωρίς να έχει μια πολιτική συμμαχιών. Όσο και να, δηλαδή βλέπω ότι πολύ πρόχειρα απόψε εσείς εκλιπαρούσατε σχεδόν τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ για να έρθει να κάνει μαζί σας, να κάνει ένα κοινό πρόγραμμα. Ο άνθρωπος όμως, ο κύριος Σοφιανός, είπε ότι εμείς ούτως ή άλλως δεν είμαστε. Είμαστε υπέρ της μονομερούς καταγγελίας. Δηλαδή, ερχόμαστε ας πούμε να... Δεν μπορώ να... Πραγματικά δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτό. Δηλαδή, γιατί να ψηφίζει κάποιος ένα κόμμα
όταν μπορεί να πάρει στην καλύτερη περίπτωση 80-100 βουλευτές. Κυβέρνηση δεν θα έχει. Άρα ο επιλογέας από εδώ και πέρα θα είναι η πολιτική συμμαχιών. Και φροντίστε πραγματικά να κάνετε μια πολιτική τέτοια συμμαχιών χωρίς να αποκλείετε τα μεγάλα κόμματα. Δεν γίνεται να τα αποκλείσετε. Βλέπετε ότι αυτή η μιζέρια που βγάζουν οι πολίτες ουσιαστικά αυτό σας υποδηλώνουν. Και θέλω και μια ερώτηση στον κύριο Μαχαίρα. Εννοείται, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης του μεγάλου συνασπισμού. Φυσικά, του μεγάλου συνασπισμού. Μάλιστα. Αυτό εννοώ. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να εξοντώνουμε, ας πούμε, από μια όπως συνεργασία. Όπως έγινε στη Γερμανία. Ακριβώς, όπως έγινε στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, έρχομαι στη Δημάρα. Μια τελευταία ερώτηση. Πραγματικά, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι καθαρά δική σας δουλειά. Ακούμε όμως ότι ο πρόεδρος, κάτω από το βάρος της προσωπικής του έτσι, ευθύνης και όλα αυτά, υπέβαλε, ας πούμε, την παραίτησή του και την υπέβαλε σε ένα συνυπεύθυνο όργανο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο πρόεδρος μέχρι τώρα να λειτουργούσε ανεξέλεκτα από την Κεντρική Επιτροπή. Έρχεται λοιπόν και υποβάλλει την παραίτηση, εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, σε ένα όργανο συνυπεύθυνο. Επιτρέπεται ένα ερώτημα? Όχι, δεν επιτρέπεται, μισό λεπτό να το τελειώσω. Okay. Λοιπόν, αυτό πραγματικά θυμίζει τις δεκαετίες του 80 και του 90, που θυμάστε απανωτές υποβολές παραιτήσεων και αντίστοιχα άλλες τόσες μη αποδοχές παραιτήσεων από τον Πρωθυπουργό. Και γινόταν αυτό συνέχεια για 20 χρόνια. Αυτά. Θέλετε ευχαριστώ. Να σας απαντήσω? Θα απαντήσετε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα η επιχείρησή σου μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Γιατί η υπηρεσία του ΟΤΕ, η επιχείρησή σου.gr, σου δίνει την όθηση που χρειάζεσαι, προσφέροντάς σου τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το δικό σου site. Και όχι μόνο. Αποφασίσαμε η διαφημιστική καμπάνια μας να έχει εσάς πρωταγωνιστές και τις δικές σας επιχειρήσεις. Αν είσαι ήδη συνδρομητής ή φτιάξεις τώρα το site σου μέσα από το yourbusiness.gr, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν είσαι τυχερός, θα ετοιμάσουμε για σένα μια σύντομη διαφήμιση που θα τη δει όλη η Ελλάδα. Γιατί η ανάγκη για προβολή της επιχείρησής σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News, οι μάγισσες της Σμύρνης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το αριστούργημα της Μάρας Μεϊμαρίδη. Μαζί. Για πού
Η Ελλάδα του Μάρκου Βαμβακάρη. 4 CD με τα μεγάλα τραγούδια του θρύλου του ρεμπέτικου. Ακόμη, Real Taste. Δοκιμάζουμε γευστικά πιάτα του Γιώργου Γεράρδου και απογειωνόμαστε με 15 συνταγές της Μαρίας Εκμεκτσίογλου κατευθείαν από την πόλη. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας.